Ευχαριστώ κύριε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας μέχρι και τις 9 η ώρα για ό,τι γίνεται στην Κύπρο, στον κόσμο και όχι μόνο. Καλημέρα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα μας. Είμαστε πρώτη τελευταία μέρα του Μαΐου, ε. Μα πέρασε και ο Μάιος. Πάει και ο Μάιος. Μα κοίτα να δεις. Τι ωραία πλασματάκια είναι αυτά που μας φτιάχνουν τη μέρα. Η οικογενειακή φωτό είναι και με μένα δίπλα, Αναγιά. Ακριβώς έτσι το ποντικούι. Η οικογένεια. Ένα σκύλο, μια γάτα και ένα ποντικούι. Ναι, γιατί, μακάρι να μου ποντικούι. Ευτυχισμένη θα ήμουν. Αρκεί να μην σε βρει κανένα γάτο, αγάπη. Ναι, καμιά ποντικοπαγίδα. Ποντικοπαγίδα, πες τα ψέματα. Είχαμε ένα ήσυχο βράδυ, δόξα τω Θεώ, αυτό είναι το καλό. Είχαμε συλλήψεις όμως σε Λευκοσία και Λάρνακα. 26χρονο στη Λευκοσία και 20χρονη στη Λευκοσία. Έγινε έρευνα από την ΙΚΑΝ στο διαμέρισμά τους. Ανεβρέθη η ποσότητα κάναβης 7 κιλών. 7 κιλά, είναι πολλά τα κιλά. Εν πάση περιπτώσει, συνελήφθησαν και οι δύο. Σε μια άλλη ανάλογη υπόθεση, σε συνεργείο επιδιόρθωσης μοτοσυκλετών στη Λάρνακα, ανεβρέθησαν 328 γραμμάρια. Επίσης, κάναβης, 43χρονος ο ιδιοκτήτης, συνελήφθη για περαιτέρω έρευνα και εξέταση της υπόθεσης. Δεν είχαμε τίποτα άλλο το δυσάρεστο, δόξα τω Θεώ. Δήμητρα, δεν ξέρω τώρα. Έχω την αίσθηση. Ναι. Ότι πρέπει να μας πεις ένα ανέκδοτο. Έχει μέρες, ε. Πρέπει να σου πω ότι το κοινό το ζητούσε. Το ζητά. Το ζητούσε. Μηνύματα. Μου λέγαν όλοι πότε και γιατί, πότε. Και από πάφο στο Σταύρο. Καλημέρα, Σταύρο. Ζητούσε ανέκδοτο. Θα το έχεις. Λοιπόν, να πω. Να πεις. Ήτανε δύο φίλες. Πήγε μία στο σπίτι της άλλης, πίναν καφέ. Συζητούσανε και λέει η μία, «Α, πού είναι ο σύζυγος, πού είναι ο άντρας σου?» Λέει η άλλη, «Α, έξω στον κήπο». «Α, δεν τον είδα», λέει, «τώρα που ερχόμουν». Απαντάει η άλλη, «Πρέπει να σκάψεις». Τι ανέκδοτο είναι αυτό, Δήμητρα. Τι ανέκδοτο. Ανέκδοτο πετυχημένο που έκανε τον κόσμο και γέλασε. Τι ανέκδοτο. Αυτό ήταν ανέκδοτο κατά των ανδρών. Εντάξει, Παναγιώτη, τώρα πώς τα παίρνεις και εσύ. Δηλαδή, ένα ανέκδοτο είπαμε. Έχουμε και θέμα ισότητας σήμερα των δύο φίλων. Στην αμοιβή, στο σπίτι, στην οικογένεια, στην εργασία, παντού. Είσαι τα δύο φίλα. Προχωράμε στον καιρό. Καλά, συγγνώμη, μισό λεπτό. Γέλασες. Ή είδα λάθος. Γέλασε. Γέλασα. Μάλιστα. Ήταν αυτό το αυθόρμητο. Μέχρι που συνειδητοποίησα ότι ήταν κατά των ανδρών και το κόψα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό, κυρίες και κύριοι, να δούμε. Κακοπερνάνε. Τι? Τίποτα, συνέχισε. Πάμε στον καιρό. Στον καιρό. Σήμερα, Τρίτη, 30 Μαΐου, ο καιρός έχει ως εξής. Στην Λευκοσία η χαμηλότερη είναι 16 βαθμοί και 31 βαθμοί υψηλότερη θερμοκρασία. Στα ορεινά 4 με 24 θα φτάσει, 17 με 26 στην Πάφο, 15 με 26 στη Λεμεσό, 17 με 27 στην Λάρνακα, το ίδιο και στην Αμόχωστο και στην Κερίνια η θερμοκρασία έχει από 16 βαθμούς έως 27. Μάλιστα, αυτά για τον καιρούλη μας. Και πάμε τώρα στις εφημερίδες. Ο χαμός γίνεται με τα σκάνδαλα, με τον ελεγκτή, με το μέλαθρο, λέει, πάει για εμφυτεύματα ο Νεοκλέους, το λέει η Χαραυγή. Να δούμε τι γίνεται. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί... Φιλελεύθερος, λοιπόν, το pressing στην Τουρκία. Εφημερίδα Φιλελεύθερος, πρώτο θέμα. Από τη συνάντηση Άιντα Τσαβούσογλου θα κριθεί συνέχεια στις διαπραγματεύσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα Κοτζιά προς τον ειδικό σύμβουλο του ΓΑΜΑ και την Άγκυρα για διάσκεψη μετά από προετοιμασία. Χωρίς άδειες ο Δήμος Λευκοσίας, το πρωί ξεκίνησαν, το απόγευμα τους έβγαλαν απαγορευτικό. Ξεκίνησαν, λέει, χθες να κάνουν δοκιμαστικά δρομολόγια με επιβάτες στα μικρά λεωφορεία του Δήμου Λευκοσίας. Το απόγευμα όμως πήραν οδηγίες από το Υπουργείο Μεταφορών να σταματήσουν τα δρομολόγια. Ούτε άδεια δημοσίων μεταφορών εξασφάλισε ο Δήμος Λευκοσίας, ούτε άδεια δημόσιας χρήσης για τα λεωφορεία του, αλλά ούτε και την απαραίτητη ασφάλεια για κάλυψη επιβατών. Προσέλαβαν και οδηγούς, τα αγόρασαν και κάθονται επί 17 μήνες. Η πίεση του γεγονότος ότι τα 13 λεωφορεία κάθονται εδώ και 17 μήνες, ενώ προσλήφθηκαν και πέραν των 20 οδηγών και υποστηρικτικού προσωπικού, προφανώς πιέζει τον Δήμο. Εκκρεμούν όμως οι διαδικασίες για απευθείας ανάθεση, αφού τα λεωφορεία, λέει, θα κινούνται με κρατική ενίσχυση.
ακριβώς από κάτω στον εισαγγελέα ύποπτα δάνεια του συνεργατισμού. Φάκελος για ποινικά αδικήματα αξιωματούχων, σύσκεψη για την έρευνα της κατάρρευσης. Ήθελε και ο πατέρας μου δάνειο. Ναι. Έχει πεθάνει. Απειλεί την ανάπτυξη πιο κάτω. 55% των χώρων εργασίας πνίγονται από το κάπνισμα. Τα ακούς, Δήμητρα? Λοιπόν, το κάπνισμα κυριαρχεί και σε άλλα πρωτοσέλιδα. Και η Ανδρονίκου που φωνάζει. Όχι, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Η Μαρία η Ανδρονίκου φωνάζει, παραγωγός και δημοσιογράφος. Της λέμε τόσο καιρό να κλείσει στούντιο για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και αρνείται. Τα βλέπεις, Ανδρονίκου? Το 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανάται κάθε χρόνο για τη μετώπιση των ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα, ενώ στην Κύπρο το κόστος του ίδιου του καπνιστή υπολογίζεται γύρω στις 2.000 ετησίως. 2.000 ευρώ πάνε έτσι. Καπνός. Καπνός. Ένα στους τρεις. Τι ένα στους τρεις? Θα δεις σε λίγο. Σε άλλο πρωτοσέλιδο. Δική της ηλεκτρική ετοιμάζει με τοπία Βασιλικού, με φωτοβολταϊκό πάρκο μεγάλης ισχύως. Φωτοβολταϊκό πάρκο θα κατασκευαστεί σε χώρο εγκαταλειμμένου λατομείου στην περιοχή ψεματισμένου χειροκητίας. Στις κάλπες οι δάσκαλοι για εκλογή ηγεσίας ανακατεύουν το ΦΠΑ για να βρουν λύσεις για τα ακίνητα. Πάμε πάνω, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ας βυσοδομούν. Είμαι καθαρός. Θεώρησε προσπάθεια αλληλοσυγκάλυψης τηλεφώνημα Χάσικου. Ο Χάσικος ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα, αλλά τον παρέμπεμψε στον Έπαρχο. Καλά κρατεί αυτή η κόντρα. Χαροπαλεύει 88χρονος μετά από τροχαίο. Σας το είπαμε χθες. Παρασύρθηκε στη Λευκοσία. Ο Αργοναύτης αρχίζει με συμμετοχή 22 χωρών. Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή η ετήσια πολυεθνική άσκηση Αργοναύτης, στην οποία συμμετέχουν με προσωπικό ή και αεροναυτικά μέσα 22 ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Στην άσκηση δοκιμάζονται 24 υπηρεσίες στις δημοκρατίες σε διαφορετικά σενάρια. 6 μήνες φυλάκιση για θανατηφόρο δυστύχημα. Τι είναι αυτό? Α, δύο φάλαινες, μπλε και κόκκινη. Έχει να κάνει... Και η κάλπη. Με το μπλε... Με το μπλε μου, φάλαινα. Πέ μου, να μου πει Survivor, παιδιά. Τι? Το μυαλό μου πήγε στο παιχνίδι, σε εισαγωγικά, αυτό το διαδικτυακό, το επικίνδυνο. Ναι. Την μπλε φάλαινα. Α, δεν ξέρω. Δεν το πιέσε, η αλήθεια είναι. Στο μέλαθρον αγωνιστών ο Παναγιώτης Νεοκλέους. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, το αναδεικνύει η Χαραυγή ως κυρίαρχο θέμα. Τώρα δεν ξέρω αν με τον ίδιο τρόπο. Στο μέλαθρο αγωνιστών θα μεταφερθεί ο Παναγιώτης Νεοκλέους, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση στην υπόθεση Ερίκου Ερωτοκρήτου. Δωμάτιο του μελάθρου έχει κηρυχθεί ως φυλακή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Δεν έχει περισσότερα. Θα δείτε περισσότερα στη Χαραυγή, έτσι όπως τα δίνει η Χαραυγή με το δημοσίευμά της. Βροχές και καταιγίδες αύριο και την Πέμπτη. Τι ωραία. Δεν σ' αρέσει. Ήταν λίγο σοκ τώρα για μένα αυτό. Γιατί θα πήγαινε στη θάλασσα και φοβάσαι μη βραχής? Όχι, αλλά τότε δεν βλέπουμε ήλιο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Οι γεωργοί χρειάζονται βροχή. Εντάξει. Εντάξει. Ακίνητο το κοντέινερ με ραδιενεργά απόβλητα και κλεισμένο το θυρών ο έλεγχος αξιωματούχων. Πάμε και στο πάνω μέρος του Φιλελεύθερου. Εξοργισμένοι ασθενείς από εξελίξεις περί ηγεσί, εκστρατεία για υπογραφές, ο Τζον Κόνινγκ, πρώην πρεσβευτής ΗΠΑ, λιδωρεί τον πρόεδρο. Ανταπών πουν τούτος, ο προηγούμενος Αμερικανός πρέσβης, Τζον Κόνινγκ, επέριψε στον Νίκο Αναστασιάδη την ευθύνη για το αδιέξοδο της διαπραγματεύσης, χαρακτηρίζοντας τον άτολμο και τον μέμφεται ακόμη και για το 2004. Hello. Άκου εκεί. Τώρα βρέθηκε ο Τζον ο Κόνινγκ. Φταίμε εμείς για όλα, ρε. Ναι. Άμα θέλουμε να επιρρύψουμε ευθύνες, κύριε Κόνινγκ, σε επιρρύπτουμε μεταξύ μας. Δεν θέλουμε εσάς να μας επιρρύψετε. Δεν θέλουμε βοήθεια. Ναι, άκου εκεί. Το φταίει ο πρόεδρος, τώρα το βρήκαν. Εύκολη λύση. Πρόεδρε, μην άκους. Μην άκους, Αμερικανάκι είναι. Πολυτάραχη σχέση του με την Κύπρο, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μάνα μου τώρα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε χθες πλήρης ημερών σε ηλικία 99 χρονών, άφησε πίσω του 58 χρόνια πολιτικής δράσης, εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1946 σε ηλικία 28 χρονών. Θα δείξουμε σε λίγο ένα βίντεο ιστορικό από το 1994. Ναι, από τη Βουλή. Από τη Βουλή, που τα έλεγε του Ανδρέα του Παπανδρέου και έλεγε ότι αν δεν φέρετε το νου σας, θα εκετεύουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έρχεται καταστροφή. 1994. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Επειδή έβλεπε μπροστά, τον είπαν και κατέμι. Ζωνική και από αυτό.
Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφήνουμε το φιλελεύθερο, πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Στον πολίτη θα περάσουμε αυστηρός με όλους, χαλαρός στα δικά του, χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης ο γενικός ελεγκτής. Δεν παραχώρησε για δημόσια χρήση χώρο πρασίνου. Καταβάλει μειωμένα τέλη στη δεύτερη επισήμανση και τρίτο, δεν υποχρεώθηκε σε καλλιπτική αίτηση και επιπλέον έξοδα. Άποψη, ποιος θα ελέγξει τον ελεγκτή? Περνάμε στο επόμενο θέμα. Περιμένουν καπνό από την Άγκυρα. Θετικό το αποτέλεσμα της συνάντησης Άιντε με Νίκο Κουτζιά. Αν υπάρξουν καλά νέα, ο Άιντε επιστρέφει Κύπρο. Καρφιά στον Χριστόφια. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής αναφέρθηκε με έντονη ενόχληση σε σχόλια και ενέργειες που γίνονται από τον κύριο Χριστόφια. Απέφυγε πάντως να τον κατονομάσει σχετικά με την υποψηφιότητα του Μάικ Σπανού. Ξεκαθάρισε ότι ο Κίκης Καζαμίας δεν ενδιαφέρεται για υποψηφιότητα. Ευρώπη, πρωτιά στα αγγλικά. Ψάχνουν για ναρκωτικά πιο δίπλα. Κύπρος, καπνίζουν ένας στους τρεις, αυτό που σου έλεγα, Παναγιώτη. Οικιακή βοηθός, μία μικροκλοπή, ένα χρόνο φυλακή. E-charge, πολλή σταθμή, λίγα οχήματα. Ανώτατο και άλλοι για ποθενέσχες. Οικόπεδα κουτσούρεψαν τις επιπτώσεις. Και στο πάνω μέρος του πολίτη, Ελλάδα, τέλος εποχής με Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τουρκία, ψήνει νέο υπουργικό, ο Ταγί Περντογάν. Αυτά τα θέματα από τον πολίτη. Και περνάμε στην αλήθεια, Παναγιώτη. Δάσκαλε που δίδασκες. Ο Γενικός Ελεγκτής παραδέχεται ότι παραβίασε τις νομοθεσίες αναφορικά με την οικία του στην Κοκκινοτριμηθιά, αλλά προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα μιλώντας για λάθη του. Εδώ και 20 χρόνια η οικία του δεν έχει τελικό πιστοποιητικό έγκρισης και θυμήθηκε να το ζητήσει μόλις το 2014. Η νομοθεσία προνοεί χρηματικό πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο αυτές ποινές μαζί. Σοκράτης Χάσιγος. Αν ήμουν στη θέση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, θα υπέβαλα την παρέτησή μου. Ακριβώς από κάτω η μπάλα στους δύο ηγέτες. Σαφή μηνύματα και προειδοποιήσεις από Άιντα μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Κοντζιά. Νέο μήνυμα Ηνωμένων Εθνών αυτή τη φορά διαστόματος Άιντα ότι εκείνοι που θα λύσουν τον γόρδιο δεσμό και θα πάρουν αποφάσεις αν προτίθενται να βρουν μια κοινή πλατφόρμα για μια νέα διάσκεψη της Γενέβης είναι οι δύο ηγέτες στην Κύπρο. Δεν πιστεύω να με περίπεξες. Όχι, Παναγιώτη, εγώ είμαι κύριε. Σαφής ενόχληση για το άκερο, όπως το θεωρεί, blame game των δύο ηγετών, εκτιμά ότι ίσως το μετανιώσουν αύριο. Έμεση προειδοποίηση ότι σε άλλη στιγμή θα προσθέσει και εκείνος κατηγορίες ευθύνες. Αποκάλυψε ότι απέστειλε ήδη πλήρη έκθεση στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και μιλά μαζί του καθημερινά. Στην τουρκική κυβέρνηση επέρριψε εκ νέου τις ευθύνες ο Έλληνας ΥΠΕΚ, λέγοντας ότι εξακολουθεί να προβάλλει τις δικές της ανάγκες και όχι τις ανάγκες της Κύπρου και των κοινοτήτων της. Μετά τον Κοντζιά, ο κύριος Άιντα θα έχει σήμερα συναντήσει στην Άγκυρα με τη Λευκοσία να καλεί εκ νέου την Τουρκία να ξεκαθαρίσει επιτέλους τις προθέσεις και διαθέσεις της. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε στον Πούτιν ότι η χρήση χημικών στη Συρία είναι για τη Γαλλία κόκκινη γραμμή. Κρίθηκαν οι προσθήκες στο Ποθενέσχε, στα το δικαστήριο, πιο πάνω Παναγιώτης Νεοκλέους, σε δωμάτιο φυλακής των Μέλαθρων Αγωνιστών. Σε δωμάτιο αριθμός 302 του Ιατρικού Κέντρου στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ, το οποίο ο Υπουργός Δικαιοσύνης κήρυξε ήδη σε φυλακή, θα μεταφερθεί εντός των ημερών λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας ο δικηγόρος Παναγιώτης Νεοκλέους, ο οποίος εκτίζει στις κεντρικές φυλακές ποινή φυλάκισης για την υπόθεση Providencia. Πάμε και πιο πάνω. Sport Day παρουσίασε τον Μπέιν το ΑΠΟΕΛ. Καπνιστές ένα στους τρεις, παταλούμε 2.000 ευρώ ετησίως σε τσιγάρα. Και φαλεουχικά κέρδη προς παράταση μέχρι το 2018 ο φόρος. Διπλή πρόταση προς Νικόλα, επιστροφή Λιλίκα σε κοινό υποψήφιο. Έφυγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Θέματα από την αλήθεια. Πάμε στην τελευταία σελίδα. Το άσχημο με τους Τούρκους είναι ότι και να τους χαρίσεις τον ουρανό μετάστρα θα σου ζητήσουν όλο τον γαλαξία. Δεν έχει άδικο. Ο Γιώργος Μητίδης, το σκίτσο του και ο κόσμος του. Και περνάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, στη Χαραυγή, να δείτε πώς δίνει, επαναλαμβάνω, ενώ είδαμε, η αλήθεια μιλάει για σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Φιλελεύθερος στην πρώτη σελίδα δεν αναφέρει τι ακριβώς, για ποιο λόγο ο Παναγιώτης Νεοκλέος θα μεταφερθεί στο Μέλαθρο. Αλλά η Χαραυγή το δίνει, Δήμητρα, έτσι με έναν τρόπο. Θες να το διαβάσεις, Παναγιώτη μου. Ναι. Από τη φυλακή στο Μέλαθρο για εμφυτεύματα. Η Χαραυγή βλέπει το σοβαρό πρόβλημα υγείας ότι είναι τα εμφυτεύματα. Δεν θέλω να το πιστέψω.
Σε χρόνο ρεκόρ παραμερίστηκαν αντιδράσεις και εμπόδια και με οδηγίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Ιωάννα Νικολάου, μετατρέπουν δωμάτιο του Μελάθρου Αγωνιστών, κέντρο αποκατάστασης, σε φυλακή για να μεταφερθεί από τις κεντρικές φυλακές και να διαμένει εκεί ο κατάδικος μεγαλοδικηγόρος Λεμεσού Παναγιώτης Νεοκλέους, ο οποίος καταδικάστηκε μαζί με τον Ρίκο Ερωτοκρήτου. 500.000 ευρώ για ιδιωτική φύλαξη Νεοκλέους. Διαφορετικές αποφάσεις από το ίδιο Ιατροσυμβούλιο. Εγκρίσεις από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας. Φουγάρο η Κύπρος, ένας στους τρεις καπνίζει. Δημητρά, πρέπει να το κόψεις. Εντάξει. Γιατί την πληρώνουμε και εμείς οι συνάδελφοι. Ναι, οι παθητικοί καπνιστές. Πώς θα αναντέξουν. Μείον 155 εκατομμύρια ευρώ στις καταθέσεις και 92 εκατομμύρια στα δάνεια. Μείωση των καταθέσεων και μάλιστα με ρυθμό μεγαλύτερο από τη μείωση των δανείων δείχνουν τα νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Οι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν στα 49,204 εκατομμύρια. Μείωση καταθέσεων ατόμων του εξωτερικού. Ακριβώς δίπλα βρέπεται πλήρη στήριξη σε Πάμπο και Μάκη, και έτσι πρέπει. Ο προπονητής και ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ομόνιας είχαν εθιμοτυπική συνάντηση με τη διοίκηση, κατά την οποία τονίστηκε ότι θα είναι δίπλα τους για να υλοποιηθεί ο κοινός στόχος της επιστροφής σε πρωταγωνιστική πορεία. Να πούμε, να στείλω την καλημέρα μου στον Πάμπο Χριστοδούλου, τον οποίο πιστεύω ότι θα αλλάξει την Ομόνια. Δεν ξέρω, δεν θα με διαψεύσει. Θα το δούμε τη νέα σεζόν. Στις κάλπες σήμερα 5.500 δάσκαλοι για να εκλέξουν τη νέα ηγεσία τους. Συνεργατισμός πράσινων από ελεγκτές για επιστροφή 100 εκατομμυρίων ευρώ σε δανειολήπτες, αρκεί να τον αφήσουν και να τον βοηθήσουν. Συμπληρώνω στο προηγούμενο. Λοιπόν, πάμε και πιο πάνω στη Χαραυγή. Έκθεση ΕΙΝΤΕ και επαφές σε Αθήνα και Άγκυρα. Ανησυχία κοινωνικής συμμαχίας για το ΓΕΣΥ. Επίσης θέμα από τη Χαραυγή. Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να καλημέσουμε το Super Sport FM, 7 και 2 πρώτα λεπτά. Και τον Αλκιμπότσο και τους ακροατές του, να δώσω λόγο στον Δήμητρα Μακρυγιάννη για τα αθλητικά ένθετα Goal News και Sport Day. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Goal News του Φιλελεύθερου και βλέπετε ότι φιγουράρει στην πρώτη σελίδα ο Μάριο Μπέιν, ο οποίος μπήκε με φόρα και μίλησε για τον ΑΠΟΕΛ που θέλει να δημιουργήσει και να βλέπουν αυτός και οι οπαδοί του. Ο δικός του θρύλος, λοιπόν. Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Πρόδρομος Πετρίδης, αποκάλυψε πως μας ενδιαφέρει ο Ρώμο και ακόμη πως ο νεόφυτος Μιχαήλ ανήκει από πέρσι στον ΑΠΟΕΛ και ίσως δοθεί και φέτος δανεικός. Πάμε και στο πάνω μέρος. Η αρχή το ίμιση του παντός μετά την ψεσινή τελετή έναρξης αρχίζει σήμερα στο Σαν Μαρίνο το αγωνιστικό μέρος των 17ων αγώνων μικρών κρατών Ευρώπης. ΑΕΛ, Ρώμο ήταν και πάει. Ομόνια, ανοιχτή γραμμή με Primetel, ανόρθωση προς Ναυάγιο. Ο Νικολάη Μπουντούροφ και Στάνισλαβ Μανόλεφ φαίνεται ότι προτίμησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και τελευταίο θέμα, το θέμα, το 3-repeat της ντροπής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εκτυλίχθηκαν εικόνες ντροπής στον τελικό κυπέλου λόγω επεισοδίων που δημιούργησαν ανεγκέφαλοι. Περίμενε, το θέμα για την ΑΕΛ και την Ομόνια, γιατί τα διαβάσεις. Να τα διαβάσω. Ωραία, έχουμε χρόνο. Ομόνια, είναι εξαλλιά λοιπόν. Ελίστες τώρα και οι ομονιάτες. Διαβάζεις την ανόρθωση δίπλα, διαβάζεις το άλλο. Μισό. Δεν κατάλαβα. ΑΕΛ, Ρώμο ήταν και πάει. Ο πρόεδρος της ΑΕΛ, Ανδρέας Σοφοκλέους, μίλησε και ξεκαθάρισε πως ψάχνουν για τερματοφύλακα. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας τόνισε πως η διαφορά με τον Σόουζα θα λυθεί δικαστικώς, ενώ χαρακτήρισε δύσκολη την περίπτωση Φορτούνα να συνεχίσει στην ομάδα. Η Ομόνια πιο δίπλα, ανοιχτή γραμμή με Primetel. Η Ομόνια βρίσκεται σε καλό δρόμο με το συνδρομητικό κανάλι για να δώσει τα χέρια για επέκταση της συνεργασίας τους τουλάχιστον και για την τριετία 2019 έως 2022. Οι όποιες εξελίξεις στο κεφάλαιο προσθήκες θα τρέξουν μετά την Πέμπτη. Μάλιστα. Τα διαβάσαμε όλα. Από τον Goal News αυτά τα θέματα και θα περάσουμε στη Sport Day. Επίσης, θέμα μεγάλο για τον βλέπεις, ΑΠΟΕΛ. Πώς το βλέπεις, αφάτσα. Ολλανδό. Μπράβο. Εντελώς. Έχει όλες τις συνήθειες των Ολλανδών, λες. Να βάσω μέσα. Τι να σου πω, Παναγιώτη, τώρα δεν τον ξέρω και προσωπικά. Πώς τον κόβεις. Αντιλαμβάνεσαι για ποιες συνήθειες μιλάω. Ναι, κάτι έχω ακούσει εκεί στην Ολλανδία. Λοιπόν, μέσα από ελκυστικό ποδόσφαιρο να υλοποιήσει τους στόχους του το ΑΠΟΕΛ ήταν το μήνυμα του Μάριο Μπέιν στην παρουσίασή του. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για τον Ράφαελ Ρωμό και την απόκτηση του νεόφυτου Μιχαήλ, ο πρόεδρος των Γαλαζοκυτρίνων, Πρόδρομος Πετρίδης, που είπε σαν λόγους διαζυγίου με τον Τόμας Κρίστιανσεν το ποδόσφαιρο που απέδιδε η ομάδα και τις μεταγραφές που δεν βγήκαν. Εν τω μεταξύ δεν μοιάζει με το. Ποιο σου φέρνει. Με τον Πετρίδη. Μεγάλο. Έχουν ίδιο σχήμα προσώπου.
Μεγάλωσε το λίγο. Έχουν ίδια φυσιογνωμία. Άλλο δεν μεγαλώνει. Δεν μπορώ. Πρέπει να το κρατάω. Έχουν, ναι, τώρα. Ναι. Ψιλομοιάζουν. Μάστε. Μήπως βγουν και συγγενείς. Δεν ξέρω τι έκανε ο πρόεδρος. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη Sport Day. Να πετύχει και να αρέσει. Ετοιμάζουν κινήσεις από το πάνω ράφι για να γίνει πανίσχυρη ομάδα σε όλες τις γραμμές. Πάμε στα κάτω θέματα. Απόλλωνα στο δίλημα του Σοφρόνη για Ντούντου. ΑΕΚ ανακοινώθηκε και θέλει τίτλο Χωάν Τόμας. ΑΕΛ έχει έτοιμη τη λύση για τον Άσο. Ανόρθωση, η δυστοκία και η άνηση του coach. Και στο πάνω μέρος είναι ένα το θέμα για την Ομόνια. Σειρά του ΜΑΤ για επέκταση συμβολέου. Η επιστροφή του Ντάρμπι Σουάιερ στην Κύπρο σηματοδοτεί εξελίξεις για την πρόθεση της διοίκησης των Πρασίνων να προχωρήσουν σε πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια. Παρακολουθούν την περίπτωση Λούκα Σόουζα και αναμένουν, βάζει υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο, ο Δημήτρης Χριστοφή. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα το τραγικό. Ναι. Έχεις πει και χειρότερα. Εντάξει, λοιπόν. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε τώρα, ήρθε η ώρα για την πρώτη σας ενημέρωση. Για να δούμε τι συμβαίνει στην Κύπρο και στον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. 7 λεπτά μετά τις 7. Το ρολόι είναι από εδώ και αυτό γυρνάω. Δεν είμαι τίποτα χασκιασμένος, όπως λέμε. Δήμητρα Μακρυγιάννη, πανέτοιμη για την πρώτη σας ενημέρωση. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καλώντας την να συνδράμει κατά τρόπο απτό στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Σε κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Εσθονό Πρωθυπουργό, τον οποίο και υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2017 από την Εσθονία, ο πρόεδρος ανέφερε πως ενημέρωσε τον ΝΟΡΑΤΑ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και την πρόοδο των τελευταίων 2 ετών, αλλά και τα ανοιχτά θέματα σε κρίσιμα ζητήματα, όπως επίσης και τις προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουμε για να υπάρξει πρόοδος. Όλες οι πλευρές πρέπει να μείνουν δεσμευμένες για λύση χωρίς προαπαιτούμενα που να μην εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων, πρόσθεσε. Μήνυμα έστειλε και στην Άγκυρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αναμένουμε από την Τουρκία επιτέλους να αποδείξει έμπρακτα τις προφορικές της δεσμεύσεις και να συμβάλλει κατά τρόπο απτό στη διαδικασία. Πάμε να δούμε τώρα τον Γιώργο Λιλίκα, ο οποίος απευθύνει νέο κάλεσμα στον Νικόλα Παπαδόπουλο για εξέβρεση κοινού υποψηφίου. Μου προκαλεί εντύπωση γιατί θέλει κάποιος άλλος αρχηγός κόμματος να προσδιορίσει τη δική μας την ταυτότητα ή τον δικό μας τον προσανατολισμό. Δεν νομίζω ο κύριος Κυπριανού να αποδεχόταν εμείς να προσδιορίσουμε την ταυτότητα του ΑΚΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο και εμφανώς ενοχλημένος, ο Γιώργος Λιλίκας αντέκρουσε τις αναφορές Άντρου Κυπριανού, υποστηρίζοντας ότι το κεντροαριστερό προφίλ της Συμμαχίας Πολιτών διαπιστώνεται από το κοινοβουλευτικό της έργου. Στα κοινωνικά ζητήματα, στην οικονομική πολιτική, οι δικές μας ευαισθησίες έκλειναν πάντοτε από την αρχή και φάνηκε και στο κοινοβουλευτικό έργο και στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει προς μια κεντροαριστερή προσέγγιση. Παρά το γεγονός ότι η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει, ο Γιώργος Λιλίκας απευθύνει εκ νέου κάλεσμα στον Νικόλα Παπαδόπουλο για κοινή πορεία προς τις προεδρικές, επαναφέροντας την πρότασή του για προκριματικές εκλογές. Να δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες να επιλέξουν εκείνον των υποψήφιων, τον οποίον θεωρούν ως τον πλέον κατάλληλον και τον πλέον εκλέξιμον για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Παράλληλα, με φωτό τη συνάντηση του με τον Γιώργο Περδίκη την ερχόμενη Παρασκευή, διαμηνεί πως αποδέχεται την πρόταση των οικολόγων για αναζήτηση κοινού τρίτου υποψηφίου. Για αναζήτηση άλλης τρίτης προσωπικότητας, πέραν των υφιστάμενων 2 υποψηφίων, που να πληρεί τα κριτήρια της καταλληλότητας και της εκλεξιμότητας, για να είναι ο κοινός υποψήφιος του κεντρώου χώρου. Τέλος, ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών εξέφρασε την ετοιμότητά του να συναντηθεί όχι μόνο με το ΑΚΕΛ, αλλά και με άλλα κόμματα. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του τέως Υπουργού Εσωτερικών Σοκράτη Χάσικου προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης, σύμφωνα με το οποίο η οικογενειακή οικία του Γενικού Ελεγκτή εδώ και 20 χρόνια δεν έχει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Η
δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης, σύμφωνα με το οποίο η οικογενειακή κατοικία του Γενικού Ελεγκτή, που κτίστηκε προ-20ετίας, δεν έχει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, έφερε την οκτασέλιδη απάντηση του Οδυσσία Μιχαηλίδη, αλλά και την καταγγελία του για εκβιασμό και απειλές από τον ντέος Υπουργό Εσωτερικών. Στο μεταξύ, ο Σωκράτης Χάσικος δημοσιοποίησε την επιστολή που απέστειλε στο Γενικό Εισαγγελέα λίγο πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία καταγγέλλονται παραβάσεις για την οικογενειακή κατοικία του Οδυσσία Μιχαηλίδη. Θα πρέπει άμεσα να πάει στο Γενετικό Συμβούλιο Κοκκινοτριμηθιάς και να πληρώσει όλο το κόστος των πεζοδρομίων. Η άδεια οικοδομής του είχε όρο ότι αυτά είναι δική του υπόθεση. Θα πρέπει να λύσει το θέμα με την παραχώρηση πρασίνου, μεταβίβαση του δηλαδή εις το κτηματολόγιο. Τα σχέδια της κατοικίας πρέπει να ανταποκρίνονται με την κατοικία. Ο Οδυσσίας Μιχαηλίδης από την πλευρά του κατηγορεί το Σωκράτη Χάσικο, λέγοντας ότι υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από το δημοσίευμα, τονίζοντας παράλληλα ότι η σύζυγός του υπέβαλε το 2014 το έντυπο για έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, το οποίο ακόμη δεν έχει εκδοθεί. Όσο κάποιοι και να βυσοδομούν, δεν βρίσκουν οτιδήποτε εναντίον μου. Ούτε εκβιάζομαι, ούτε και υπάρχει περίπτωση να συμβιβάσω τις αρχές μου υποκύπτοντας σε οποιαδήποτε μορφή σε εκβιασμό, τον οποίο ως πράξη συγχαίρομαι. Από την πλευρά του πάντως, ο Σωκράτης Χάσικος δήλωσε πως ο ισχυρισμός του κ. Μιχαηλίδη ότι η σύζυγός του υπέβαλε έντυπο γνωστοποίηση συμπλήρωσης εργασιών για σκόπους έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης δεν επιβεβαιώθηκε από την αρμόδια επαρχιακή διοίκηση. Επιπλέον, ο Γενικός Ελεγκτής στη γραπτή του δήλωση κάνει αναφορά και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σωκράτη Χάσικο. Ο κ. Χάσικος μου ανέφερε ότι είχε παράπονα από τον τρόπο που ενεργώ και ότι ο ίδιος δεν ενεργεί με αυτόν τον τρόπο όταν έχει κάτι εναντίον μου. Εξέλαβα την αναφορά αυτή ως εμπίπτουσα σε μία λογική αλληλοσυγκάλυψης. Δηλαδή, συγκαλύπτω εγώ τη δική σου παρανομία και να συγκαλύψεις και εσύ τη δική μου. Ωστόσο, ο Σωκράτης Χάσικος αναφέρει στην επιστολή που απέστειλε στο Γενικό Εισαγγελέα ότι ακριβώς επειδή δεν είχα καμία πρόθεση να εκθέσω δημόσια τον κύριο Μιχαηλίδη και επειδή επρόκειτο για την κύρια κατοικία του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται, θεώρησα σκόπιμο, προτού ο Έπαρχος Λευκωσίας ως αρμόδια αρχή προβεί στις ενδεδειγμένες από τον νόμο ενέργειες, να ενημερώσω εγώ τον ενδιαφερόμενο. Όσο αφορά τις κατηγορίες του Οδυσσία Μιχαηλίδη περί απειλών, ο Σωκράτης Χάσικος δήλωσε στον Α πως ο Γενικός Ελεγκτής πρέπει να αφήσει τις υπερβολές και τους παλικαρισμούς περί εκβιασμών και απειλών και να επικεντρωθεί για αυτά που ελέγχεται σήμερα. Αυτά είναι αρρωστημένα. Ο ίδιος φαίνεται ότι παραδέχεται μέσα από τη δήλωσή του ότι υπάρχει παρανομία. Και άμα τα κάνει όλα αυτά, τότε θα είναι σύννομος. Διαφορετικά, ο καθένας θα έχει το δικαίωμα να τον επικρίνει. Τέλος, ο Γενικός Εισαγγελέας παρεπέμψε το θέμα στον Έπαρχο Λευκωσίας ως τον αρμόδιο να το διαχειριστεί. Σημαντικά θέματα είχε η χθεσινή ατζέντα της Επιτροπής Οικονομικών. Η απαλλαγή φορολογίας κεφαλαιοχικών κερδών, τα μέτρα για προστασία της αγοράς από την επιβολή ΦΠΑ 19% στεκόπεδα και το νομοσχέδιο για υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Να το δώσω στις τράπεζες για να μειωθεί, να εξοφληθεί. Παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2018 η μη επιβολή φόρου κεφαλαιοχικών κερδών, καθώς ΔΣΥ και ΔΕΚ ανακοίνωσαν ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ότι θα καταθέσουν την ερχόμενη Παρασκευή σχετική πρόταση νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν είναι με φόρους που πετυχαίνεις να κάνεις κοινωνική πολιτική, αλλά με ελάμφρυση φόρων, με ανάπτυξη της οικονομίας και αύξηση των εσόδων του κράτους. Ο φόρος ανέρχεται στο 20%. Η σχετική εξαίρεση ίσχυε μέχρι το τέλος του 2016. Μέχρι σήμερα, αν ένα άτομο αγοράσει οικόπεδο αξίας 200.000 ευρώ και το πωλήσει στην τιμή των 300.000, με βάση τον υφιστάμενο φόρο κεφαλαιοχικών κερδών θα έπρεπε να πληρώσει 20.000 ευρώ φόρο. Με βάση την πρόταση νόμου που προτίθενται να καταθέσουν την ερχόμενη Παρασκευή τα δύο εν λόγω κόμματα, ο σχετικός φόρος δεν θα καταβάλλεται μέχρι το τέλος του 2018. Στο μεταξύ, μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να ψηφιστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία για ΦΠΑ ύψους 19%.
Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, τα μέλη της προώθησαν συγκεκριμένες ρυθμίσεις ώστε η εν λόγω φορολογία να μην επιφέρει επιπτώσεις στην αγορά. Συγκεκριμένα, να εξαιρούνται από την επιβολή ΦΠΑ 19% οι αγροτικές περιοχές. Εξετάζεται επίσης τροπολογία ώστε να εξαιρούνται νεαρά ζευγάρια τα οποία αγοράζουν οικόπεδο για ανέγερση πρώτης κατοικίας και τα οποία θα πληρώνουν μόνο 5%. Κανένα νοικοκυριό και κανείς που νοικιάζει διαμέρισμα ή σπίτι δεν θα πληρώνει ΦΠΑ πάνω στο ενίκιο και το ίδιο θα ισχύει για επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΦΠΑ. Δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί ούτε ο εμπορευόμενος, ούτε να μετακυληθεί το κόστος στον καταναλωτή. Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών εξέτασαν και το νομοσχέδιο που αφορά την επιβολή φορολογικών δηλώσεων, η οποία θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Η κυβέρνηση θα μπορέσει να ελέγξει καλύτερα και ταχύτερα την όλη διαδικασία και χιλιάδες συμπολίτες μας θα πάψουν να ταλαιπωρούνται σε ουρές που βλέπουμε συχνά στα μέσα ενημέρωσης. Ο βουλευτής του Δυσσή επισήμανε ότι όλοι όσοι θα έχουν πρακτικές δυσκολίες στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά θα μπορούν να αποταθούν στα επαρχιακά γραφεία του φόρου εισοδήματος για βοήθεια. Να περάσουμε τώρα στις φωνικές πλημμύρες στη Σρι Λάγκα. Τουλάχιστον 169 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πάνω από 100 αγνοούνται. Τρίνο στη Σρι Λάγκα, καθώς ισχυρότατες βροχές και κατολισθήσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 169 ανθρώπων. Δεκάδες άνθρωποι ακόμα αγνοούνται και οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Λάσπες, ξύλα και μπάζα συνθέτουν το σκηνικό. Άνθρωποι σκάβουν στις λάσπες με τα χέρια. Διασώστες μπορούν να προσεγγίσουν τους αποκλεισμένους μόνο με βάρκες. Οι αρχές προειδοποίησαν και για τον κίνδυνο από επιθέσεις κροκοδίλων. Οι ισχυρές βροχές προκλήθηκαν από τους μουσώνες, όμως σημειώθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα, γι' αυτό και προκάλεσαν τόσες καταστροφές. Από τις πλημμύρες επηρεάστηκαν σχεδόν 500.000 άνθρωποι. Τι γίνεται στον κόσμο, ε? Όντως. Να πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα εμείς να συνδεθούμε με το στούντιό μας στην Αθήνα. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Λάμπρου για να μας μεταφέρει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στην ελληνική πρωτεύουσα. Σπύρο μας, καλή σου ημέρα. Καλή σου ημέρα, Σπύρο. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Είχαμε χτες πτώση αεροσκάφους ενός Μιράζ 2000. Ευτυχώς γλίτωσε ο πιλότος, 28χρονος υποσμηναγός. Ήταν στα πλαίσια μίας άσκησης. Θυμόστε που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι κάνει η Ελλάδα πάρα πολλές ασκήσεις μετά την τόσο προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία όλο και αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός και όσο φτάνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο. Έτσι λοιπόν, σε μία άσκηση που έγινε χτες, 4 Μιράζ σηκώθηκαν από την Τανάγρα προκειμένου να κάνουν άσκηση μεταξύ τους. Ήταν μία άσκηση μεταξύ των 4 αεροσκαφών, καταδίωξη, αναχέτηση ουσιαστικά το ένα στο άλλο. Μία τέτοια λοιπόν άσκηση ανάγκαζε τον έναν πιλότο να πετάξει πάρα πολύ χαμηλά πάνω από την θάλασσα. Εκεί λοιπόν εώθησε το αεροσκάφος στα άκρα, με αποτέλεσμα όταν έφτασε πάνω από την θάλασσα, στα 300 πόδια σας λέω, δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά στο νερό, έσβησε ο κινητήρας του Μιράζ. Το manual, οι οδηγίες λένε ότι ο οδηγός, ο πιλότος, συγγνώμη, πρέπει να προσπαθήσει να επανεκκινήσει τον κινητήρα μία φορά. Ο Έλληνας πιλότος προσπάθησε να το κάνει αυτό δύο φορές. Δυστυχώς ο κινητήρας ήταν νεκρός και έτσι, επειδή ήταν και πολύ καλά εκπαιδευμένος, κατάφερε σε αυτό το ύψος, θα πολύ δύσκολο θέλω να σου πω, να ρίξει την ταχύτητα του αεροσκάφους και να εκτιναχθεί με αποτέλεσμα να γλιτώσει με ένα πολύ μικρό τραύμα στο χέρι. Θέλω να σου πω ότι ήταν το αεροσκάφος τόσο χαμηλά στο νερό και κατάφερε να μειώσει τόσο πολύ την ταχύτητά του για να μπορέσει να εκτιναχθεί, που το αεροσκάφος ακούμπησε στη θάλασσα και δεν βούλιαξε, με αποτέλεσμα να το παίρνει το κύμα και να γίνεται προσπάθεια από την πολεμική αεροπορία να τραβήξουν το αεροσκάφος στη ξηρά και να μπορέσουν να σώσουν τα πανάκριβα μηχανήματα, τα ραντάρ του, τα οποία είναι αδιάβροχα και μπορούν ίσως να χρησιμοποιηθούν αργότερα σε κάποιο άλλο αεροσκάφος. Μιλάμε για 50 εκατομμύρια αεροσκάφος. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι τα Μιράζ αυτά αγοράστηκαν το 1988. Είχαμε πάρει 40, έχουν πέσει τα 11. Από μηχανική βλάβη.
Τυχερός ο πιλότος και εμπειρός και ικανός, γλίτωσε. Κάτι πάει λάθος αυτές τις 11 αεροσκάφη τώρα από τα 40. Πολλά είναι. Κάτι πάει χει. Φανταστείτε βέβαια ότι αυτά τα αεροσκάφη δεν παραμένουν έτσι. Γίνονται συνεχώς αναβαθμίσεις και στο λογισμικό τους και στα όπλα τους. Τα πάντα γίνονται αναβαθμίσεις. Είναι δηλαδή σύγχρονα. Σκεφτείτε ότι υπάρχει μόνο ο σκελετός και από εκεί και πέρα όλα τα εσωτερικά μηχανήματα του αεροσκάφους αλλάζουν σταδιακά και έτσι γίνεται και η αναβάθμιση των μαχητικών αυτών. Αλλά σας μιλάω για παλιά αεροσκάφη που σας λέω αγοράστηκαν το 1988 και από τα 40 που είχαμε πάρει τότε έχουν πέσει τα 11 αεροπλάνα από μηχανική βλάβη. Οι ειδικοί λένε ότι με βάση τη στατιστική κάποια από τα αεροσκάφη αυτά, επειδή είναι πολεμικές μηχανές και τα πηγαίνουν στα όρια, είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να παρουσιάσουν βλάβη και στατιστικά θα έχουμε κάποια ατυχήματα. Όμως δεν δικαιολογείται ο αριθμός 11, να έχουμε χάσει 11 τέτοια πολεμικά αεροσκάφη. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα πει και σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, δεύτερο θέμα, πάμε στον Παπαδήμο, στον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος βγήκε από την εντατική, όπως είπαμε χτες, είναι σε δωμάτιο του Ευαγγελισμού. Όμως οι γιατροί κρίνουν ότι η κατάσταση στο πόδι του δεν είναι αρκετά καλή. Οπότε θα αναγκαστεί να ξαναμπεί στο χειρουργείο με ολική νάρκωση, να γίνει νέος καθαρισμός των τραυμάτων, αφού ο εκρηκτικός μηχανισμός έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά το πόδι του, οι πληγές έχουν φτάσει μέχρι το κόκαλο. Οπότε θα χρειαστεί νέα χειρουργική επέμβαση για να αποφασίσουν οι γιατροί αν τελικά θα πάνε σε πλαστική επέμβαση προκειμένου να κλείσουν οι πληγές, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτό σημαίνει ότι ο 70χρονος πρώην Πρωθυπουργός θα πρέπει να μπει στο χειρουργείο, να υπάρξει όπως είπαμε ολική νάρκωση και μετά να οδηγηθεί και πάλι στην εντατική μονάδα. Τώρα, σας έλεγα χτες αυτά που μας έδινε η ελληνική αστυνομία, που ήταν οι επίσημες πληροφορίες, ότι ουσιαστικά ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ένα βιβλίο μέσα και μάλιστα μας είχαν δώσει και τον τίτλο ότι ήταν ένα βιβλίο για το δίστομο και για τη σφαγή που είχαν επιτελέσει τότε οι Ναζί. Το 1944. Τελικά, παιδιά, τα εργαστήρια μίλησαν και τα εργαστήρια λένε την αλήθεια. Και τι λένε, και είναι φοβερό αυτό που λένε. Λένε λοιπόν ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα χαρτόνι, το οποίο το είχαν διπλώσει, του είχαν βάλει σελοτέιπ και μέσα είχαν βάλει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Είχαν βάλει και ένα καλωδιάκι και μία μπαταρία και ένα άλλο σκηνάκι που ήταν στην άκρη του φακέλου και μόλις άνοιγε το φάκελο έκανε μπαμ. Αυτό λοιπόν το πράγμα πέρασε από το X-ray, το μηχάνημα λοιπόν, από τις ακτίνες Χ που έχουμε στη Βουλή. Πέρασε ένα χαρτόνι λοιπόν που μέσα είχε εκρηκτικό μηχανισμό. Εκρηκτική ύλη πέρασε από το μηχάνημα και δεν το είδε το μηχάνημα. Δεν το εντόπισε. Με αποτέλεσμα να φτάσει στον κύριο Παπαδήμο. Οι ειδικοί λένε ότι αποκλείεται το συγκεκριμένο μηχάνημα να μην είδε ένα τόσο απλό μηχανισμό. Σας λέω, ένα χαρτόνι που το είχαν κλείσει με σελοτέιπ, είχαν βάλει μέσα τον μπαρούτι και το είχαν βάλει σε ένα φάκελο. Αποκλείεται να μην το είδε το μηχάνημα, λένε οι ειδικοί. Οι άνθρωποι τώρα της Βουλής λένε, εμείς το περάσαμε, το μηχάνημα είναι παλιό και δεν το είδε. Τώρα το θέμα είναι, το πέρασαν ή δεν το πέρασαν ποτέ. Ή το πέρασαν μαζί με άλλα 20 πακέτα, οπότε το μηχάνημα είδε τα πρώτα 5 και τα τελευταία 5 και αυτό ήταν στη μέση και δεν το είδε. Είχε τεθεί και ένα θέμα. Αυτό που έγινε και αυτό. Είχε τεθεί θέμα, Σπύρο μου, αν δεν κάνω λάθος, και με τον υπεύθυνο εκεί της ασφαλείας. Ότι έλεγε ότι το πέρασα, δεν το πέρασες, που λέγανε προημέρων πριν μία-δύο μέρες γινόταν συζήτηση. Ναι. Αν τελικά και το δείξαν οι κάμερες ότι το πέρασε. Το θέμα είναι, πέρασε ή δεν πέρασε καθόλου. Και αν πέρασε και δεν το είδε το μηχάνημα είναι για πέταμα. Καταλαβαίνετε. Εσαφέστε. Και από αυτό το μηχάνημα το σίγουρα πιθανό. Έχουν περάσει και άλλα τέτοια τρομοδέματα. Δηλαδή το μηχάνημα είναι χαλασμένο. Θέλω να σας πω ότι οι αστυνομικοί χθες που μίλησα μαζί τους μου λένε ότι κοίταξε, γιατί τους λέω εσείς. Γινόμαστε και ρεζίλοι, τους λέω. Λέμε στους ανθρώπους εδώ 5 πράγματα. Εδώ μας είπατε για βιβλίο που το έχουν σκάψει στη μέση, που έχουν κόψει ορθογώνιο, ορθογώνια τρύπα και μέσα βάλαν τον μπαρούτι και μηχανισμούς και χοντρές σελίδες απ' έξω, χοντρό κομμάτι του βιβλίου έτσι ώστε να μην φαίνεται. Και να και μέχρι τίτλου βιβλίου μας δώσατε εσείς. Και τώρα μας λέτε ότι είναι χαρτόνι διπλωμένο με σελοτέιπ και είναι μια κατασκευή που τη φτιάχνουν τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο. Και τώρα να σου πω κι εγώ κάτι. Το δικό μου το σενάριο, ναι. Γιατί λέγανε ότι δεν θέλανε να σκοτώσουν και τα λοιπά, ήταν μικρό το, η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης. Είχε πάει ο φάκελος στη Βουλή. Αν τον άνοιγε σε ένα γραφείο, ναι. Ένα φάκελο, όταν τον ανοίγει σε γραφείο, στο ύψος που είμαι εγώ εδώ δηλαδή, είναι πολύ κοντά στο πρόσωπό σου. Ναι, ναι. Έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι. Και πολύ κοντά
όλοι το οστικό κύμα κτλ. Θα ερχόταν στο πρόσωπο του άνθρωπου. Ήταν τυχερός που ήταν στο αυτοκίνητο και το ακούμπησε χαμηλά στα πόδια του και γι' αυτό το λόγο έχει στην κοιλιά και στο γόνατο τα τραύματα. Γι' αυτό και αν θυμηθούμε, είχε τραυματιστεί υπάλληλος στο Διεθνές Νομισματικό στο Ταμείο, γραφείο, όταν έφτασε εκεί ο φάκελος και τον άνοιξε κοντά στο πρόσωπό της και τραυματίστηκε σοβαρά στα μάτια της. Ευτυχώς δεν έχασε την όρασή της η κοπέλα. Αλλά θέλω να σου πω, εκεί είχε ακόμα λιγότερη εκρηκτική ποσότητα, γιατί έπρεπε να περάσει και από τα μηχανήματα των αεροδρομίων. Και στο Ελευθέριος Βενιζέλος και όταν έβγαινε στο αεροδρόμιο της Γαλλίας. Και εκεί δεν εντοπίστηκε πουθενά, ούτε εντοπίστηκε από το μηχάνημα του Δουνουτού όταν έφτασε στο γραφείο του Πολ Τόμψεν. Τώρα τι γίνεται. Στο συγκεκριμένο, ο κύριος Παπαδήμος το άνοιξε το πακέτο παιδιά στο πόδι του. Δηλαδή, όπως τα είχε εδώ, το άνοιξε χαμηλά στο πόδι του και έγινε η έκρηξη εκεί. Με αποτέλεσμα να εκτονωθεί το οστικό κύμα και μπροστά, που ήταν οι δύο, ο συνοδηγός και ο οδηγός, ο φρουρός του και ο οδηγός του, και να τραυματιστούν και αυτά τα δύο παιδιά. Αλλά όπως λες, Παναγιώτη, δεν του ήρθε στο πρόσωπο. Φανταστείτε όμως τι λένε οι αστυνομικοί, ότι αν αυτό το φάκελο τον άνοιγε όπως λογικά ανοίγει ένα φάκελο εδώ, σε αυτό το ύψος. Και για να δεις τι είναι, και ανοίξεις αυτό το επίπεδο, καταλαβαίνετε ότι το οστικό κύμα θα χτύπαγε όχι μόνο το πρόσωπό του, αλλά αυτό που φοβούνται και αυτό που λένε με την εκρηκτική ύλη που είχε μέσα, θα τον χτύπαγε απευθείας στην καρδιά. Μπράβο. Είχα διαβάσει, Σπύρο, πριν από λίγες μέρες. Και αν έκανε τα τραύματα που έκανε στο πόδι, στο στήθος, τότε πολύ πιθανόν είχε χάσει και τη ζωή του. Είχα διαβάσει πριν από λίγες μέρες ότι η πρεσβειοποία έσωσε τον Παπαδήμο, γιατί λογικά με την πρεσβειοποία το έκανε πιο κάτω για να δει τι είναι. Και γι' αυτό και το είχε, δεν έβλεπε τα γράμματα, δεν έβλεπε τον αποστολέα. Και επειδή είδε ότι είναι από κάποιον ο οποίος δεν του ήταν γνωστός και δεν το έβλεπε καλά, το έκανε πιο χαμηλά. Ξέρετε πώς κάνουν τώρα οι πρεσβειώπες, πιο χαμηλά να δει τι γίνεται. Οπότε το έφτασε στο ύψος του ποδιού. Αλλιώς το είχε εδώ. Θα το άνοιγε εδώ. Δεν τον έβλεπε λοιπόν τον αποστολέα για από πού είναι, οπότε το έκανε πιο κάτω. Κάνοντας το πιο κάτω, του δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη περιέργεια, γιατί έλεγε Ακαδημία Αθηνών. Σας είπα, η διεύθυνση τελικά ήταν από το Κολωνάκι, από έναν αποστολέα που δεν ξέραμε ποιος είναι και τι. Λοιπόν, οπότε εκεί το ανοίγει, προσπαθώντας να δει, ανοίγει εκεί και τραυματίζεται στο πόδι και λίγο στην κοιλιά. Αν αυτό το πράγμα λοιπόν, αν δεν είχε την πρεσβειοποία, θα το άνοιγε εδώ κατευθείαν. Κανονικά πως ανοίγουμε. Μάλιστα. Ένα φάκελο, ναι. Ένα απλό φάκελο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει και πότε θα μπει πάλι στο χειρουργείο ο κύριος Παπαδήμος. Έδειξε πολύ καλή κατάσταση πάντως από ό,τι μας λένε οι γιατροί. Επικοινωνεί κανονικά, θα δώσει και την κατάθεσή του. Η κατάθεσή του αναμένεται να ρίξει και φως στα πολλά ερωτήματα των αστυνομικών για το τι ακριβώς ήταν, πώς αντέδρασε, τι ακριβώς είδε. Θα δούνε πάρα πολλά οι αστυνομικοί από όλα αυτά. Αν είχε άλλες, αν τον είχαν απειλήσει σε διαφορετικές άλλες στιγμές, αν είχε απειλητικά τηλεφωνήματα εκτός από τα έγγραφα όπου αναφερόταν το όνομά του και έλεγαν ότι θα χτυπήσουμε τον Παπαδήμο και κάποια άλλα δημόσια πρόσωπα. Λοιπόν, πάμε και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Λοιπόν, η κηδεία θα γίνει, νεκρόσιμη ακολουθία, είναι αύριο. Στις 3 το μεσημέρι, από τις 7 η ώρα το πρωί, θα είναι σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Από τις 7 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι, 3 η ώρα νεκροσημεία ακολουθία και την 5η η ταφή στα Χανιά, στην αγαπημένη πόλη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δημοσία δαπάνη, η κηδεία, τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού, τετραήμερο πένθος και μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις για το δημοσία δαπάνη και ότι θα έπρεπε ίσως η οικογένεια να καλύψει μόνη της τα έξοδα, αλλά νομίζω ότι εντάξει, αυτά περνάνε λίγο σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που έχει περάσει σε. Αυτό που δημιούργησε μια ένταση χθες, να σου πω ότι γενικά όλη η πολιτική και η πολιτική ηγεσία έχει εκφράσει τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια. Θέλω να σου πω όμως ότι για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη η ζωή του φέρθηκε σίγουρα απλόχερα. Γνώρισε εγγόνια, είχε παιδιά, είχε εγγόνια, είχε δυσέγγωνα. Και εκτός από αυτό, νομίζω ότι ο Θεός το έκανε και πραγματικότητα και την τελευταία του επιθυμία. Η τελευταία του επιθυμία ήταν να πεθάνει όρθιος, δηλαδή να μην βασανιστεί. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, παιδιά, έφυγε χθες. Τα ξημερώματα στον ύπνο του, χωρίς να καταλάβει σχεδόν τίποτα και χωρίς να ταλαιπωρηθεί καθόλου. Είχε επιδεινωθεί η κατάσταση υγείας του τον τελευταίο μήνα. Μία μέρα ήταν καλά, μία δεν ήταν. Οι γιατροί είχαν εκφράσει τους φόβους τους ότι δεν μπορεί να αντέξει περισσότερο, όμως δεν βασανίστηκε καθόλου όπως μας είπαν οι δικοί του άνθρωποι. Τώρα, υπήρχε ένα tweet, υπήρχαν 1.002 tweet και 1.002 αναρτήσεις στο διαδίκτυο από τους πολιτικούς ηγέτες και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι με την απώλεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κλείνει ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του τόπου.
Και υπήρχε και ένα άλλο tweet, παιδιά, που έγινε χαμός και έγινε από τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής, τον Γιώργο τον Καραμέρο, ο οποίος έγραψε: «Ο Μέγας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κατόρθωσε στο θάνατό του να τον υμνούν περισσότερο η διαπλοκή και τα χαμετυπία». Αυτό έγραψε για τον νεκρό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να σηκωθεί πολύ η σκόνη και εντάξει, πολλοί χαρακτήρισαν απαράδεκτη την ανάρτηση αυτή, γιατί δεν μπορείς να γράψεις κάτι τέτοιο για έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή. Επίσης, μια ανάρτηση τέτοια θα μπορούσε να ήταν παντελονάτη, όπως λέμε εμείς απλά, εάν ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν στη ζωή και ήταν και σε μια κατάσταση και σε μια ηλικία που θα μπορούσε να σου απαντήσει. Τώρα, όταν ένας άνθρωπος έχει φύγει και εσύ ανεβάζεις μια τέτοια δήλωση στο διαδίκτυο, ο καθένας τη χαρακτηρίζει όπως θέλει. Θέλω να σου πω όμως ότι έγινε χαμός εκτές στην Ελλάδα με αυτή την ανάρτηση. Βέβαια, ο αντιπεριφερειάρχης βγήκε μετά και προσπάθησε να τα μαζέψει και είπε ότι αυτοί οι όροι που χρησιμοποίησα ήταν όροι του ίδιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μου κάνει εντύπωση και μας κάνει εντύπωση σε αυτή τη χώρα ότι γενικά τα παιδιά της κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης, δεν συνοιώνται μεταξύ τους. Από τη στιγμή που βγαίνει ο Πρωθυπουργός και δίνει μια γραμμή και λέει ότι αυτή είναι η γραμμή, παιδιά, για τον νεκρό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πολιτικό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα, τον παππού, όλα αυτά. Βγαίνει ένας αντιπεριφερειάρχης ο οποίος ανήκει στην ίδια κυβέρνηση και κάνει τα δικά του σχόλια δημιουργώντας πάρα πολλές εντάσεις. Δεν ξέρω, αυτό βέβαια θέλω να σας πω ότι δημιούργησε και εντάσεις χτες μέσα στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι γι' αυτό και ο αντιπεριφερειάρχης λίγο αργότερα το απόγευμα προσπάθησε να βγει και να το μαζέψει όσο μαζεύεται αυτό τώρα. Σπυρό, καθένας πριν προχωρήσουμε, βρήκαμε ένα βίντεο που χρονολογείται από το 1994 και είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης... Που έλεγε για το Δουνουτού. Μπράβο. Μέσα στη Βουλή. Και θα έχει ενδιαφέρον και για τους τηλεθεατές και για μας να το δούμε πώς προειδοποιούσε ότι η Ελλάδα θα ικετεύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κατηγορούσε την κυβέρνηση Πασόκ και Ανδρέα Παπανδρέου. Προφήτης. Να το δούμε, είναι πολύ μικρό, άρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και προφητικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Πασόκ, φτάνω στο τέλος. Οι πολιτικές διώξεις σας δεν θα καταλήξουν πουθενά. Είναι όμως βέβαιο ότι για τον τόπο μας, σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνούμε, είναι, αποτελούν μια ανεπίτρεπτη πολυτέλεια. Προσθέτεται ένα επιπλέον παράγοντα διαίρεσης του λαού την ώρα που τα εθνικά θέματα και η οικονομία βρίσκονται σε κατάσταση τραγική και οδηγούνται ολοταχώς προς το αδιέξοδο. Τι θα σας ωφελήσει να κερδίσετε, αν κερδίσετε πρόσκαιρες εντυπώσεις, όταν η οικονομία οδηγείται με μαθηματική βεβαιότητα σε κατάρρευση? Το πρόβλημα δεν είναι σήμερα αν θα υποτιμηθεί η δραχμή. Αυτό είναι το λιγότερο κακό. Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει ηκέτη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα του κυρίου Παπανδρέου θα έχει την τύχη της Τουρκίας, της κυρίας Σιλέρ. Ο ελληνικός λαός δεν πίστεψε όσα του είπαμε τον περασμένο Οκτώβριο. Πίστεψε εσύ, εσάς και την πολιτική σας σήμερα πληρώνει. Τι θα σας ωφελήσει να λασπολογήσετε για λίγες εβδομάδες τους αντιπάλους σας, όταν μετά τις ευρωεκλογές θα παρουσιαστούν σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια τα διέξοδα από την πολιτική που ακολουθήσατε στα Σκόπια? Κάνετε λάθος αν πιστεύετε ότι πετώντας σήμερα λάσπη, και αυτό είναι το θέμα, θα εμποδίσετε τον ελληνικό λαό να συνειδητοποιήσει ότι όλα όσα είχαμε πει προεκλογικά ήταν σωστά και ότι η πολιτική την οποία εσείς προτείνετε οδηγεί σήμερα την Ελλάδα στην καταστροφή. Κάνετε λάθος, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Οι διώξεις σας είναι πολιτικά και ηθικά χωρίς προοπτική. Το μόνο που θα επιτύχουν είναι να βάλουν ένα ακόμα αγκάθι στην ενότητα του ελληνικού λαού, που τους επόμενους κρίσιμους μήνες, όταν θα έχει έρθει η ώρα της αλήθειας, ενότητας που τότε θα είναι όσο ποτέ αναγκαία. Αν θέλουμε η πατρίδα μας
να βρει τη δύναμη να σταθεί και πάλι όρθια και να ξαναρχίσει την επώδυνη μακριά προσπάθεια για την αναβίωση, για την άνοδο, για να βγει από την κρίση που έρχεται. Μάλιστα. Αυτά έλεγε Σπύρο μου το 1994. Ερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, παιδιά. Θέλω να σας πω ότι σε αυτό εδώ το κομμάτι, επειδή το βάλαμε και εμείς χθες και το συζητάγαμε χθες και στο ραδιόφωνο και στο δελτίο ειδήσεων και γενικά σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές, έπαιξε το συγκεκριμένο απόσπασμα, ειδικά το κομμάτι που λέει ότι θα ζητήσουμε οικέτες, βοήθεια από το ΔΝΤ, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παιδιά που βασανιζόμαστε τώρα. Και χθες το βράδυ έλεγε ο Τσακαλώτος τι θα γίνει, παιδιά, να βρούμε μία λύση έστω μέσα στο Eurogroup 15 Ιουνίου ή αργότερα στη Σύνοδο Κορυφής, προκειμένου να δούμε τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν θα μας δώσει λεφτά, αν θα μπει στο πρόγραμμα, αν δεν θα μπει στο πρόγραμμα. Φανταστείτε το νούμερο ένα ζήτημα της Ελλάδος τώρα το ΔΝΤ. Θα είχε πει από τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Θέλω να σας πω όμως ότι εδώ φέρει τεράστια ευθύνη η ελληνική δημοσιογραφία και οι Έλληνες δημοσιογράφοι, οι οποίοι πολέμησαν με λύσα τότε και το λένε οι ίδιοι. Έτσι, δηλαδή, εγώ μιλώντας και με τον Δήμο Βερίκιο χθες στο ραδιόφωνο που κάναμε κουβέντα για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και με άλλους παλιούς δημοσιογράφους, λέγανε ότι με λύσα τον πολεμήσαμε και λέγαμε ότι όλα αυτά που λέει είναι ανεδαφικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Μάλιστα, η αντιπολίτευση, το Πασόκ τότε έλεγε ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, πάμε πολύ καλά. Και έτσι, παιδιά, συνεχίσαμε να προσλαμβάνουμε, να διορίζουμε τα δικά μας παιδιά, να κάνουμε τις δικές μας δουλειές, όχι μόνο το Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό έκανε μετά, έτσι. Γιατί ναι, μεν τα είπε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά δεν έγιναν. Λοιπόν, θέλω να σας πω, βέβαια, του δόθηκε πάλι ευκαιρία, αλλά οκ. Okay. Θέλω να σας πω ότι πάλι διορίζαμε τα, παιδιά, τα δικά μας παιδιά, σηκώναμε ψηλά τις σημαίες, φωνάζαμε Πασόκ, φωνάζαμε Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε ο αείμνηστος, σπαταλάγαμε περισσότερα χρήματα από αυτά που είχαμε, αλλά δεν μας ένοιαζε, γιατί έτσι κι αλλιώς υπήρχαν αυτά τα χρήματα και όλα πήγαιναν καλά, με αποτέλεσμα να περνάνε τα χρόνια, εμείς να ζούμε το δικό μας παραμύθι και με αποτέλεσμα το 2010 να φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού και να πέσουμε. Συγγνώμη. Ουσιαστικά στον γκρεμό, γιατί μην ξεχνάμε, παιδιά, όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, η Ελλάδα από το 2010 είναι μια πτωχευμένη χώρα. Και βγήκε προχτές ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι και επικεφαλής στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο κ. Ζαχαριάδης, και είπε ότι κοιτάτε να δείτε, οι Ευρωπαίοι μας πιάνουν το χέρι και μας γράφουν τα νομοσχέδια. Και σηκώθηκε σκόνη πολύ και από την κυβέρνηση να τον φάνε και από την αντιπολίτευση. Τι είναι αυτά που λες, γιατί έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς στις τράπεζες. Κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς στους νόμους μας. Κάνουμε ό,τι θέλουμε στα εργασιακά. Όχι, κύριε. Πάμε έξω, μας λένε παιδιά, αυτή είναι η συμφωνία. Θέλετε να την υπογράψετε, να σας δώσουμε τα λεφτά. Άμα δεν θέλετε, μην παίζετε παιχνίδι. Αυτό κάνουμε. Και έτσι παίρνουμε νέα μέτρα και νέα μέτρα και νέα μέτρα. Αυτό που είχε πει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ίσχυε τότε. Είχε προσπαθήσει να αλλάξει το ασφαλιστικό. Είπε ότι δίνουμε πολύ μεγάλες συντάξεις σε πάρα πολύ κόσμο που έχει δουλέψει πάρα πολύ λίγο. Εμείς είπαμε ότι αυτό δεν ισχύει. Ο κυρίαρχος λαός λοιπόν αποφάσισε και τώρα ο κυρίαρχος λαός πληρώνει. Αλλά εντάξει. Μάλιστα. Τελέστα έτσι, και απλώς έπρεπε βέβαια, να το δείξουμε. Λέω ότι το γεγονός ότι υπόθηκε δεν σημαίνει ότι έγινε κιόλας κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Σωστό. Να δούμε. Σπύρο, έχουμε κάτι λοιπόν, άλλο. Λοιπόν, πάμε και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ελευθέριος Βενιζέλος, παιδιά, και κατεβαίνει ένας κύριος από το Ντουμπάι, καλοφτιαγμένος, με τη βαλίτσα του. Και το σκυλάκι που είναι, παιδιά, ανήκει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Σκύλο στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Και όχι στη δίωξη ναρκωτικών ή κάπου αλλού σε κάποια άλλη από αυτές τις μάχημες υπηρεσίες. Κι όμως, παιδιά, ανοίγει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πλησίασε τον κύριο και άρχισε να τον μυρίζει. Ο κύριος λοιπόν θεώρησε ότι το σκυλάκι παίζει μαζί του και έτσι προσπάθησε να το χαϊδέψει, γιατί είπε ότι κι εγώ έχω ζώα, έλεγε στους αστυνομικούς που ήταν δίπλα του. Του είπαν όμως οι αστυνομικοί, κάνετε λίγο στην άκρη. Έκατσε λοιπόν λίγο στην άκρη, ανοίγετε λίγο τη βαλίτσα. Άνοιξε λίγο τη βαλίτσα και μέσα είχε 21 χιλιάρικα, 21 χιλιάδες δολάρια παρακαλώ. Είχε μέσα, του είπαν τι λεφτά είναι αυτά, δεν τα έχετε δηλώσει, έχετε χαρτί, τα έχετε δηλώσει. Λέει όχι παιδιά, να σας πω, κάτι πούλησα στο Ντουμπάι και μου πήρα αυτά τα λεφτά και τα έφερα τώρα εδώ, αλλά να ξεχάστηκα, δεν τα έχω δηλώσει. Του λένε θα έχετε το χαρτί από αυτό που πουλήσατε. Λέει όχι, λέει το έχω στο Ντουμπάι, δεν είναι αυτό εκεί πέρα, οκ. Δεν πειράζει, του λέει εντάξει θα τα βρούμε, μια και το ξεχάσατε, του λέει εμείς τα κρατάμε τα λεφτά αυτά. Εσείς θα πληρώσετε ένα πρόστιμο και μόλις μας φέρετε το χαρτάκι από αυτό που πουλήσατε και πήρατε τα λεφτά,
θα πάρετε και ένα μέρος των χρημάτων έξω, γιατί είναι και το πρόστιμο το οποίο σας το κρατάμε από αυτά τα λεφτά. Αν τώρα αυτά τα λεφτά δεν τα έχετε δηλώσει και τα φέρατε μαύρα εδώ, τότε περνάμε σε μια άλλη διαδικασία που και τα λεφτά τα κρατάμε και εσείς πρέπει να δώσετε εξηγήσεις στο δικαστήριο. Είδατε το σκυλάκι, τι κάνω. Ένα τέτοιο σκύλο θέλω να εκπαιδεύσω. Σπύρο Λάμπου να μου φέρνει και εμένα λεφτά. Φοβερό σκυλό που θα είναι να γαυγίζει. Και μυρίζει το χρήμα από μακριά. Σκέψου, ήταν φιλόζωος ο άνθρωπος, ε. Θα βλέπει σκύλο και θα βουράει. Μα ναι, μα είπε, έχω και εγώ σκυλιά, λέει και αυτά. Το χάιδευε το σκυλάκι, σου λέει τις δίωξη ναρκωτικών. Είναι εγώ ναρκωτικά, δεν έχω. Πού να ξέρει. Πού να φανταστεί ότι το σκυλί μυρίζει ευρώ και δολάρια. Ναι, αλλά είναι σε μια άλλη οργάνωση. Τι είναι ο σκύλος? Όχι στη δίωξη ναρκωτικών. Δημόσια αρχή, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Είναι εκπαιδευμένο διαφορετικά, ναι. Στο Ελευθέριο Βενιζέλο έκανε βόλτες. Όλοι θεωρούσαν ότι ψάχνει όπλα και ναρκωτικά. Ξέρεις, άμα πάμε στο Ελευθέριο Βενιζέλο, θα πάμε να το κουνάμε, να δούμε και ο σκύλος θα έρθει. Ωραία. Να είσαι καλά, Σπύρο μου. Σε αυτό το σκυλί, παιδιά, του δίνεις το 20 ευρώ και πάει και τρώει μόνο του έξω. Δεν είναι θέμα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή, καλή σου ημέρα. Άντε, γεια, τα λέμε. Να είσαι καλά. Να πάμε εμείς, φίλες και φίλοι, τώρα στην Λάρνακα και στην Κατερίνα Ιωάννου, γιατί έχουμε ειδήσεις από εκεί. Κατερίνα μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, παιδιά. Είσαστε φρόνιμοι. Κυρίες και κύριοι, φυσικά είμαστε φρόνιμοι, Παναγιώτη. Δεν καλά. Άμα ήσταν ιδιαίτερα φρόνιμοι, δεν θα έβγαινες. Όχι, όχι, ήμασταν φρόνιμοι. Μία σύλληψη είχαμε. Κατά τα άλλα, η πόλη της Λάρνακας είναι μία Αγία. Άμα το λες εσύ, Κατερίνα μου, τι να πω κι εγώ. Πες μας να δούμε, λοιπόν, τι μας φέρνεις. Ναι, να πούμε ότι χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ οι μέλη της ΙΚΑΝ διενήργησαν έρευνα μετά από πληροφορία σε συνεργείο επιδιόρθωσης μοτοσυκλετών που βρίσκεται στην πόλη ιδιοκτησίας 43χρονου επίσης από τη Λάρνακα. Να πούμε ότι έγινε σωματική έρευνα στον 43χρονο όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα τσαντάκι μέσης που φορούσε και περιείχε ένα χειροποίητο τσιγάρο με κάναβη. Ο 43χρονος συνελήφθη, ωστόσο στην έρευνα που διενήργησαν οι άντρες της ΙΚΑΝ στο συνεργείο του φάνηκε ότι το δωμάτιο το χρησιμοποιούσε ως αποθήκη. Εκεί έκρυβε 5 ξεχωριστές συσκευασίες 328 γραμμαρίων πράσινης φυτικής ύλης κάναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν, 2 ζυγαριές ακριβίας και άλλα τεκμήρια. Ο 43χρονος ανακρίθηκε γραπτός, παραδέχθηκε την διάπραξη κάποιον από τα αδικήματα, ωστόσο την υπόθεση διερευνά η ΙΚΑΝ Λάρνακας. Και να πούμε ότι σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία για την υπόθεση του τετραπλού φωνικού στην Αγία Νάπα με θύματα τον Φάνο Καλοψηδιώτη, τον Ζεύγος Χατζευθυμίου και τον έναν εκ των εκτελεστών Γιάννη Βόγλη. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο Παναγιώτης Πένταυκας και ο Σέρβος Φρουρός Ντέγιαν Λόι. Παναγιώτη. Να σου πω, Κατερίνα, πότε ολοκληρώνεται η δίκη, μπορούμε να υπολογίσουμε? Από ό,τι γνωρίζω, Παναγιώτη μου, σήμερα και αύριο είναι προγραμματισμένη η δικάσιμος και μετά έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο. Α, θα συνεχίσει. Λογικά μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Καλή σου μέρα, Κατερίνα. Καλή, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και από τη Λάρνακα. Ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τους καλεσμένους μας στο στούντιο. Ο Γιώργος Γεωργίου από το Δίκο. Κύριε Γεωργίου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ανδρέας Κυπριανού από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Είδα αυτήν τη συνέντευξη του. Ορίστε. Αυτήν την ομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη Βουλή 20 χρόνια πριν. Είναι καλό παράδειγμα, αλλά όχι να τα βάζουμε 20 χρόνια πριν. Ακριβώς. Εδώ στην Κύπρο, αν πάτε στις ομιλίες για τους προϋπολογισμούς το 2009, το 2010, το 2011, θα δείτε περίπου τις ίδιες προβλέψεις για το που θα κατέληγε η κυπριακή οικονομία. Και είναι καλό να βάλουμε κάποιες. Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Είχα βαρεθεί να ακούω, βαρεθεί εντός εισαγωγικών, στο Σίγμα ήμουνα τότε, έκανα το πρωτοσέλιδο, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο και τον Αβέροφ τον Νεοφύλλο. Και άλλους. Αυτούς είχα εγώ, ήταν οι μπροστάριδες ήταν αυτοί. Λοιπόν, είχα κουραστεί να ακούω και τους δύο ότι πάμε σε καταστροφή και θυμάμαι χαρακτηριστικά μου έχει μείνει η φράση του Νικόλα που έλεγε «Μακάρι να βγω ψεύτης κύριε Δημόπουλε, αλλά έτσι είναι τα πράγματα». Και η απάντηση των κυβερνώντων τότε ήταν ότι είσαστε κινδυνολόγοι. Αυτό έχω να το πω και το καταθέτω. Και δυστυχώς δεν κρατούσα αρχαία. Τώρα κρατάω αρχαία. Γι' αυτό ακριβώς το τονίζω, κύριε Δημόπουλε, ότι οι ομιλίες, κυρίως στους προϋπολογισμούς
το 9, το 10, το 11, ακόμα και του 12, όλα αυτά τα οποία έχουν επισυμβεί στην Κύπρο, τα έλεγαν, συμφωνώ μαζί σας, μπροστά ο αβέροφωνεοφύτου, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Νίκος Αναστασιάδης επανειλημμένα, εξού και η επιστολή που έστειλαν, θυμίστε, στον κύριο Χριστόφια, και κανένας δεν άκουε ή δεν καταλάβαινε. Και έλεγαν ακριβώς αυτό το οποίο λετήσετε, κινδυνολόγοι κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Τα ζήσαμε κι εμείς, ακριβώς τα ίδια. Φαίνεται ότι ακολουθούμε την Ελλάδα. Δεν πάμε πίσω. Το DNA αλλάζει, κύριε. Δεν αλλάζει. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου. Ακούσατε. Λίγο αποσπασματική αγιοποίηση του αείμνης του Μητσοτάκη. Όπα, είναι που θέλετε να πείτε τώρα. Τι πώς θέλω να πω. Η πολιτική του ιστορία ήταν πολυτάραχη. Η αλήθεια να λέγεται. Όπως πολυτάραχη ήταν και είναι και η ιστορία της Ελλάδας. Όμως πήραμε ένα κομμάτι όσον αφορά την οικονομική από μια καταστροφή. Πρόβλεψη για την οικονομία που τότε ήταν επίκαιρο, φαντάζομαι, για να συζητείτε στην Βουλή των Ελλήνων. Έτσι. Εντάξει, θα μπορούσαμε να δούμε και τις θέσεις του στα εθνικά θέματα, παραδείγματος χάρη, που δεν θα μας άρεσε καθόλου. Δεν πήγαμε μέχρι και την οικονομική καταστροφή, μιλήσαμε. Θέλετε να του πείτε κάτι. Θέλω να πω ότι. Καλά, δεν θα σακωθούμε τώρα για το Μητσοτάκη. Εσείς το ξεκινήσατε, δεν ήταν πρόσφατο. Άμα ήρθατε κουρδισμένος. Θέλω να πω το εξής, ότι επειδή εμείς ως Έλληνες σεβόμαστε τους νεκρούς και επειδή ακόμα δεν έχει γίνει η ταφή, θεωρώ ότι οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μια ιστορική φυσιογνωμία. Θέλει να τη συνεχίσει το κύριο Γεωργίου. Θα ήταν λανθασμένη. Η ιστορία θα καταγράψει αυτά που θα καταγράψει και ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του. Εγώ θα μείνω στο οικονομικό θέμα για να πω το εξής, το οποίο θεωρώ εξόχως σημαντικό και επηρεάζει την κατάσταση και σήμερα. Η οικονομική καταστροφή της Ελλάδος, κυρίως, έχει δημιουργήσει σωρία προβλημάτων με μεγαλύτερο των κίνδυνων απώλειας εθνικής κυριαρχίας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπήρχε η ισορροπία του τρόμου το 7-10 στο Αιγαίο με ένθεν και ένθεν εξοπλιστικά προγράμματα, η αμφισβήτηση εθνικού χώρου ήταν πάρα πολύ δύσκολη από την Τουρκία. Αυτή η οικονομική κρίση, ιδιαίτερα η πτώχευση μετά το 2010, έχει οδηγήσει σε μια τρομακτική μείωση στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος, ενώ από την άλλη η Τουρκία υλοποιούσε στρατηγικά προγράμματα τεραστίων διαστάσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί ακόμα να υπάρχει και να υφίσταται αυτή η ισορροπία του τρόμου στο Αιγαίο, να είναι η δύναμη αποτροπής, αν θέλετε, οποιασδήποτε διεκδίκηση από την Τουρκία εθνικού χώρου. Αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε η Τουρκία θα έχει το πάνω χέρι. Και αυτό έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, για να μην θεωρούμε ότι μια οικονομική ύφεση έχει να κάνει μόνο, που έχει οπωσδήποτε, με το βιωτικό επίπεδο των πολιτών, αλλά έχει να κάνει και με την εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο λέω και είμαι βέβαιος ότι διαβάζετε που έχουν οδηγηθεί κάποια πράγματα. Η Τουρκία έχει μπει συμπαραγωγός, αν θέλετε, στο πρόγραμμα του αεροσκάφους πέμπτης γενιάς, του αεροσκάφους Stealth, και θα παραλάβει μέχρι το 2025 112 αεροσκάφη, τα οποία θα είναι game changer, είναι παράγοντας. Και δεν είναι συμπαραγωγός, παραγωγός είναι. Συμπαραγωγός είναι. Όχι για το survival. Όχι για το survival. Νομίζω. Λοιπόν, και η Ελλάδα που πάντοτε έμπαιναν στα ίδια προγράμματα, αν θυμάστε τότε με το PIS-XENIA-1, PIS-XENIA-2 των ελληνικών ενοπλών δυνάμεων, πάντα έμπαιναν μαζί ως χώρες του ΝΑΤΟ και διατηρούνταν αυτή η ισορροπία. Η Ελλάδα μείναν έξω. Άρα αυτά όλα για να ξέρουμε ότι η οικονομία και η οικονομική καταστροφή έχει και άλλους εθνικούς κινδύνους πέραν της μείωσης του βιωτικού επίπεδου. Επιτρέψτε μου να πάω στον κύριο Γεωργίου και να του ζητήσω σχολιασμό της δήλωσης Γιώργου Λιλίκα, πως αν ο Νικόλας τραβήξει πίσω, τραβάει και αυτός και πάμε για άλλον υποψήφιο στον ενδιάμεσο χώρο. Μα ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει ξεκινήσει. Ανάγκη τρίτης υποψηφιότητας θα υπήρχε εάν τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου ήταν διχασμένα. Δεν είναι διχασμένα. Έχουμε μια υποψηφιότητα που την στηρίζουν τρία κόμματα. Αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των κομμάτων επέλεξαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ενώ τον Φίλτα τον Γιώργο Λιλίκα υποστηρίζει ένα κόμμα, το κόμμα του, και αυτό όχι όλο, όπως έχουμε δει. Εάν ο Γιώργος Λιλίκας θέλει και επιθυμεί πραγματικά την αλλαγή
την ήττα της παρούσας διακυβέρνησης και πολιτικής με όλο τον σεβασμό, κύριε Κυπριάνου, δεν έχει παρά να έρθει να στηρίξει την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν θα γίνει. Πιστεύετε ότι έτσι θα γίνει? Και εγώ ξεκαθάρισα αμέσως τώρα την απάντησή μας. Πώς ερμηνεύεται αυτή την κίνηση όμως? Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τις κινήσεις οποιοδήποτε ή να μπω, ξέρω εγώ, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου του οποιοδήποτε. Επειδή και ο ίδιος έδειχνε αποφασισμένος ότι ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Βασίστηκε ο κύριος Λίχας πάνω σε μια πρόταση του Γιώργου του Περδίκη, η οποία ο ίδιος ο Γιώργος του Περδίκη σε συνέντευξή του είχε πει ότι πλέον δεν υφίσταται, διότι τότε υπήρχαν κάτω στο τραπέζι υποψηφιότητες τριών αρχηγών ακόμη. Και της κυρίας Σιωχάρου και του κυρίου Λίχα και του Νικόλα Παπαδόπουλου. Άρα δεν υφίσταται εκείνη η πρόταση που έλεγε για μία αρχηγό. Να είναι υποψήφιος μία αρχηγός. Οπότε η ιστορία δεν, το θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί πλέον άλλο. Έχουμε ξεκινήσει. Κύριε Κυπριανού, έρχομαι στο πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Από τη φυλακή στο Μέλαθρο για εμφυτεύματα, λέει, 500.000 ευρώ για ιδιωτική φύλαξη νεοκλέους. Ότι θα πάει στο Μέλαθρο, θα πάει. Ότι θάλαμος μετατρέπεται σε κελί φυλακής για να το φιλοξενήσει, μετατράπηκε. Το θέμα είναι σοβαρό το πρόβλημα υγείας που χρήζει ο κύριος Νεοκλέους να πάει στο Μέλαθρο, όχι να πάει για εμφυτεύματα, όπως λέει η Χαραυγή. Και έχω βάλει τίτλο, θα τον βάλουν σε λίγο, «Κόσμος και Κοσμάκης, διαφθορά, σκάνδαλα κτλ». Ξέρετε, αυτή η ανθρωποφαγία που συνεχίζεται και τη βλέπουμε καθημερινά, αυτός ο κανιβαλισμός προσώπων στην Κύπρο, κάπου πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν αρχές, υπάρχουν αρμόδιοι, υπάρχουν νομοθεσίες. Εάν κάποιος ο οποίος είναι κρατούμενος, έχει προβλήματα υγείας, υπάρχουν αποφάσεις του αρμόδιου υπουργού και νομίζω δεν είμαι ο αρμόδιος να κρίνω την οποιαδήποτε ενέργεια. Φτάνει αυτή να είναι μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και στα δικαιώματα που δίδει στον εκάστοτε υπουργό, στη δικαιοσύνη, αν θέλετε, ο νόμος. Θεωρώ ότι έχουμε ξεφύγει, κύριε Δημόπουλε. Έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ. Ζώντας και αυτά τα οποία ακούμε με τον Γενικό Ελεγχτή, με τον. Μπράβο, αυτό πιάνει ο τίτλος, έχω βάλει, τα πιάνει όλα. Με τον τέος υπουργών εσωτερικών, νομίζω υπάρχει μια τάση αυτοκαταστροφής, αν θέλετε, της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, μαζοχισμό, αν θέλετε πέστε το. Διαλύομαι στα μάτια της κοινωνίας των πολιτών την πολιτική ζωή. Για λεπτομέρειες, για ίντρικες, για προσωπικά θέματα. Αφήνομαι τα μεγάλα και τα ουσιώδη και μπαίνομαι στο τι θα βρω εγώ για τον Γιώργο πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια, στα πλαίσια της λειτουργίας του ως πολίτης αυτού του κράτους, αν έχει, ξέρω εγώ, περάσει μια μέρα ή δεν έχει περάσει μια μέρα, να καταλάβετε. Εδώ έχουμε καταντήσει, εδώ η πατρίδα μας είναι υποκατοχή. Αντιλαμβάνομαι, είναι προεκλογικό περίοδος, αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας μπορεί να έχει στόχους πολιτικούς. Ας κρατήσουμε όμως έναν επίπεδο σε σχέση με την πολιτική ζωή σε αυτόν τον τόπο. Γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ είμαι καθημερινά στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι η πολιτική διεφθαρμένη. Έχουμε δώσει αυτή την εντύπωση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι. Οι πλήστοι εξ αυτών έχουν περιθωριοποιηθεί. Άλλοι έχουν καταδικαστεί. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην Κύπρο. Είναι τι θα βρω εγώ για τον κύριο Δημόπουλο. Να το σκαλίσω το παρελθόν του, τα 30 τελευταία χρόνια ζωής, να βρω κάτι και να τον βγάλω σε πρωτοσέλιδα, να τον βάλω στο διαδίκτυο, να τον εξευτελίσω για όνομα του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος των πολιτικών σε αυτόν τον τόπο, αυτός είναι ο στόχος των θεσμών σε αυτόν τον τόπο. Να κάνει έρευνα, να ανακαλύψει κάτι μικρό ή μεγάλο για να διασύρει τον οποιονδήποτε. Αυτή έτσι έχει καταντήσει η πολιτική ζωή του τόπου. Για να τον έχω στο χέρι, για να τον. Για όνομα του Θεού. Και θα μείνω μέχρι εδώ. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες. Έχουμε από μόνοι μας καταστρέψει την πολιτεία Κύπρο. Θεωρώντας, έχοντας αφήσει και δικαίως τους πολίτες να νομίζουν ότι όποιος είναι στην πολιτική, όποιος είναι στο δημόσιο βίο, είναι διεφθαρμένος. Γι' αυτό και δεν βρίσκομαι, κύριε Δημόπουλε, αξιόλογους ανθρώπους με γνώση, με άποψη, για να μπουν στον πολιτικό στίβο. Τώρα οι σοβαροί ανθρώποι απομακρύνονται από την πολιτική. Και αυτό είναι πρόβλημα της πολιτείας.
ξέρετε, σας λέω υπεύθυνα. Δεν βρίσκεις πλέον ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις δουλειές τους, την οικογένεια τους, να μπουν στον πολιτικό στίβο. Σοβαρούς ανθρώπους, μορφωμένους, με άποψη, με πολιτική γνώση. Γιατί ακριβώς τι να πω σε αυτήν τη ζούγκλα. Τώρα τα βέλη σας πάνε και κατά του Υπουργού Εσωτερικών. Είναι, εγώ κάνω τοποθέτηση που αφορά όλους. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει πρέπει να σταματήσει. Αν όλοι θέλουν το καλό της πολιτικής ζωής, ο καθένας στην πολιτική μπορεί να έχει την άποψή του. Μπορεί να έχει, όχι μπορεί, πρέπει να έχει πολιτική θέση. Να εκφράζει την πολιτική του θέση, να προσπαθεί να πείσει τους πολίτες και όχι να προσπαθεί να πείσει τους πολίτες χτυπώντας τον συνάδελφό του ή προσπαθώντας να ανακαλύψει μέσα από έρευνες κάτι για τον αντίπαλο του για να τον έχει στο χέρι. Αυτό είναι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Κύριε Κυπριανού, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όμως είναι και κάποιες περιπτώσεις που βλέπει ο πολίτης ανθρώπων που, όπως είπατε και εσείς, καταδικάστηκαν και την χάνουν, ίσως, λέω, δεν λέω ότι έτσι είναι, ειδικής μεταχείρισης. Αυτό δεν προκαλεί τον κόσμο, τον πολίτη. Εάν τη χάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης, επαναλαμβάνω, γνωρίζουμε και την περίπτωση του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Πολύ καλά, αν ενθύμιστε. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο Γενικός Εισαγγελέας ή αυτός ο Υπουργός Δικαιοσύνης βλέπει τα πράγματα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν κάποιος είναι ασθενής, ξέρετε, τα ίδια πράγματα είχαν λεχθεί και για τον Μακαρίτη, τον Παπακώστα, ο οποίος είχε πρόβλημα υγείας σοβαρό, ο άνθρωπος του Μακαρίσιτο. Πρέπει να σταματήσουμε αυτά τα πράγματα. Και για άλλους. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι ο αρμόδιος να σας απαντήσω, ούτε γνωρίζω ποιο είναι το πρόβλημα του συγκεκριμένου κατάδικου. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι οι αρχές λαμβάνουν υπόψη κάποια πράγματα και παίρνουν κάποιες αποφάσεις και θεωρώ ότι το κάνουν στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης. Δεν θέλετε να επικεντρωθούμε σε κανένα συγκεκριμένο. Ναι, δεν μου αρέσει αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Μιλάμε γενικότερα. Τι ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Εδώ η Τουρκία μας απειλεί καθαρά. Εδώ προσπαθούμε να λύσουμε τον Κυπριακό σε μια Τουρκία αναδιάλλακτη. Να ακούμε το τι εξιστομίζει εναντίον του ελληνισμού ο Ταγίπ Ερντογάν. Και μας η έγνοια μας είναι πώς θα χτυπήσω εγώ τον Παναγιώτη τον Δημόπουλο ή τη Δήμητρα τη Μακρυγιάννη. Για όνομα του. Κύριε Γεωργίου. Αν έψαχνε για μένα ο κύριος Κυπριανού 15 χρόνια πριν, θα βρίσκε λιγότερα χρέη. Κάτι θα βρίσκα. λιγότερα χρέη. Αυτό είναι βέβαιο. Θα συμφωνήσω. Και για μένα το ίδιο συμφωνεί. Θα συμφωνήσω. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν είναι προσωπικά. Δεν πρέπει τον πλέον να καταλάβουμε ότι η πολιτική ζωή πρέπει να την παίρνουμε σε προσωπικό επίπεδο και να χτυπούμε τον Α ή τον Β για προσωπικά του θέματα. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Να χτυπήσω τον άλλον πολιτικά για τις πολιτικές του θέσεις. Όχι για την προσωπική του ζωή ή τις προσωπικές του ενέργειες. Έχουμε κάνει τον πολιτικό βίο στην Κύπρο σκουπίδι. Μάλιστα. Υλοποιώντας έμπρακτα την πεποίθηση και τη θέση του κόμματος που εκπροσωπώ, αλλά και τη δική μου, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτο σεβασμός στους νόμους και τους θεσμούς. Έτσι, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν γίνει διαρεύνηση, αν θα τοποθετηθώ. Και εγώ και το Δημοκρατικό Κόμμα. Υπάρχει διαπλοκή στην δημόσια ζωή, βεβαίως και υπάρχει. Βεβαίως και υπάρχει. Θα τολμήσω όμως να συμφωνήσω με τον κύριο Κυπριανού ότι δεν είναι στο μέγεθος ή στον βαθμό που προς τα έξω βγαίνει. Θα στυλτεύσω και κάτι ακόμη. Μ' αρέσει που εμείς οι δημοσιογράφοι ψάχνουμε για σκάνδαλα ή για διαπλοκές κτλ. Μόνο άμα μας βολεύει. Όχι πάντα. Επιλεκτικά. Όχι όλοι. Έτσι. Εξαρτάται και από πολλά πράγματα. Από πολλά πράγματα, βεβαίως. Από την κομματική τοποθέτηση, από το που είσαι, από το τι κάνεις. Μην λέμε τα πράγματα με το όνομα. Είμαι παλιά καραβάνα σε αυτό το πράγμα. Και το ξέρω. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν νόμοι. Ας εφαρμοστούν οι νόμοι. Κύριε Δημόπουλε, κυρία Μακρυγιάννη. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Θα πω όμως κάτι. Ακόμα και πριν περάσω στην αντίπερα όχθη από την δημοσιογραφία και δεν έχω περάσει και εντελώς, εν πάση περιπτώσει, μάρτυρες όλοι οι ακροατές μου και οι τηλεθεατές που με ακούγανε και με παρακολουθούσαν, έλεγα στον κόσμο μην περνάτε όλη την πολιτική ή όλους τους πολιτικούς γενναίες 14. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν και κακές περιπτώσεις, υπάρχουν καρκινώματα. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αποστήματα, βεβαίως. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Ξέρετε,
Υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι ο πολιτικός έχει τα καλά της κοιλιάς του κτλ. Ναι. Ο πολιτικός αναλώνει ένα τεράστιο μέρος της ζωής του για αυτόν τον τόπο. Αν πράττει, αν διαπράττει λάθη. Είσαστε σίγουροι ότι το κάνουν όλοι αυτό? Όχι βέβαια. Όχι. Φυσικά όχι. Αλίμονο. Δεν θέλω ούτε να μεγαλοποιώ, ούτε να διεκτραγωδώ, ούτε και να ωραιοποιήσω. Έτσι. Λοιπόν, αλλά και κάτι τελευταίο. Μια φορά ήμουνα με ένα φίλο βουλευτή άλλου κόμματος, όχι του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν θέλω από ποιο κόμμα. Παρέγγειλε άλλου. Φυσικότατα. Και μάλιστα με άνθρωπο με τον οποίο μεγαλώσαμε μαζί, δεν θα πω σε ποιο κόμμα είναι, δεν είναι ανάγκη. Βάραγε το τηλέφωνο του συνεχώς. Ναι, ναι, θα το δω. Θα το δω. Θα το εξετάσω. Δεν το έχω σημειώσει. Του λέω, ρε φίλε, εάν αυτή τη στιγμή αποφασίσεις και πεις σε όλους αυτούς που σε παίρνουν τηλέφωνο, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν διαδικασίες. Κάντε την αίτησή σας. Δώστε τις εξετάσεις σας. Αν περάσετε και πάτε στο προφορικό, εκεί να αξιολογηθείτε. Εάν έχετε, πληρείτε τα κριτήρια να πάρετε αυτό το πράγμα. Τι θα σου πούν? Θα με μαυρίσουν όλοι. Έχει ευθύνη ο λαός. Πρέπει ο ίδιος ο λαός πρώτα απ' όλα να ξεριζώσει από μέσα του αυτό το σαράκι της αναξιοκρατίας του μέσου της διαπλοκής. Καταγγέλνουμε τη διαπλοκή μόνο άμα δεν αφορά εμάς. Ναι, αλλά έχει, είναι και αυτές δύο πλευρές, κυρία Γεωργίου. Συγγνώμη. Είναι και αυτές δύο πλευρές. Έτσι μας έχετε μάθει, έτσι κάνουμε. Γι' αυτό είχα... Έτσι έχεις κάνει εσύ, Μακρυγιάννη. Μιλάω γενικότερα, δεν είναι... Γι' αυτό ξεκίνησα αναφερόμενος πρώτα στην πολιτική ζωή, στους πολιτικούς και μετά πήγα στον λαό. Έχει και ο λαός ευθύνη. Έχει και ο λαός ευθύνη. Η νοοτροπία. Το ξέρουμε, ναι. Όλοι το ξέρουμε. Όλοι. Όλοι. Ο λαός δεν έχει ευθύνη. Εμείς μάθαμε τον λαό με αυτόν τον τρόπο. Ναι, τούτο είναι. Δημιουργώντας. Ψήφισε και θα σε σάσω. Αυτόν το πελατειακό κράτος. Το οποίο ναι, αλλά και ο λαός λέει. Ναι. Σας με το να σε ψηφίσω. Ακριβώς. Ή να σε ψηφίσω, ρε, να με σάσεις. Όταν γνωρίζει κάποιο ότι προσπάθησε με την γνώση του να διεκδικήσει μια θέση και τελικά την πήρε κάποιο, όχι γιατί είχε περισσότερες γνώσεις, αλλά γιατί είχε κάποιο γνωστό, είχε μπάρπα στην Κολόνη, αντιλαμβάνεστε ότι την επόμενη φορά θα πάει σε έναν κόμμα, θα πάει στο βουλευτή του, θα πάει στον υπουργό του, θα προσπαθήσει να διεκδικήσει. Αυτόν το οποίο έχουμε δημιουργήσει, αυτόν το τέρας, ξέρετε, οι νέοι στην Κύπρο, και αυτόν το οποίο λέω δεν είναι υπορβολή, θεωρούσαν, ελπίζω όχι πλέον, ότι η αποκατάστασή τους σημαίνει να πάρουν δουλειά στο δημόσιο τομέα. Ο άλλος έλεγε, ξέρεις, ήρθε το παιδί μου από τις σπουδές του και θέλω να παντρευτεί, αλλά για να παντρευτεί πρέπει να τον κανονίσουμε κάπου. Πρέπει να πιάνει μια δουλειά στο δημόσιο τομέα. Θεωρεί του η μόνη σίγουρη δουλειά ότι ο άλλος είναι αποκατεστημένος και θα μπορεί πλέον να κάνει οικογένεια. Εκεί είχαμε καταντήσει την νεολαία μας. Όχι να πάρει πρωτοβουλία, να αναπτύξει. Γιατί, κύριε Κυπρένου, και η νεολαία που μόλις έχει καταντήσει εκεί. Γιώργο θέλει μου, τα εύκολα. Γιώργο θέλει τα χίλια ευρώ και ας είναι στο δημόσιο να καθαρίζει το αλεύτη. Γιατί, κύριε Κυπρένου. Ελπίζω αυτό, συμφωνώ πολύ το μαζί σου. Ελπίζω αυτό το πράγμα να αλλάξει. Και ξέρετε πώς μπορεί να αλλάξει. Ένας τρόπος υπάρχει. Δεν υπάρχουν δύο τρόποι. Διότι ο βουλευτής θα συνεχίζει να τρέχει να εξυπηρετήσει κόσμο για να επανεκλεγεί και ο ψηφοφόρος θα ψηφίζει τον βουλευτή που θα τον εξυπηρετεί. Πώς μπορεί να αλλάξει. Αυτή η πελατειακή σχέση καλά κρατεί. Και φαίνεται από τα αποτελέσματα των εκλογών. Και υπάρχουν βουλευτές που αντί να κάνουν πολιτική, θα το πω και αυτό, η μόνη τους έννοια είναι πώς θα τακτοποιήσουν κόσμο. Πώς αλλάξει, είπατε. Ένας τρόπος υπάρχει να αλλάξει. Παντού να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, αντικειμενικές διαδικασίες. Όχι υποκειμενικές. Όχι προσωπικές συνεντεύξεις. Έχει αλλάξει αυτό με το θέμα, παραδείγματος χάρη, τον αξιωματικό στο στράτευμα. Είναι κλειστή φάκελη, εξετάζεται, δεν ξέρει για ποιο διορθώνει. Από τη στιγμή που υπάρχουν υποκειμενικές διαδικασίες και μπαίνει το κομματικό παιχνίδι μέσα, τετέλεσται. Ωραία. Λοιπόν, απλά από ακόμα να το κλείσουμε αυτό, να πάμε στο Κυπριακό. Και επειδή, κύριε Δημόπουλε, και ξέρω ότι ο Γιώργος είναι δημοσιογράφος, και εσείς, ας μην αφήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου να καταντήσει κουτσομπολιό, κατινιό και lifestyle. Η πατρίδα μας είναι υποκατοχή. Θέλουμε πολιτικούς με πολιτικό περιεχόμενο και βάθος. Θέλουμε πολιτικούς που να αναλύουν τις εξελίξεις, που να έχουν άποψη. Σωστή να θα μέλα να έχουν άποψη. Διαφορετικά αυτός ο τόπος δεν θα πάει μπροστά. Κύριε Γεωργίου, κίνδυνος αδιεξόδου στις συνομιλίες και προεδρικοί χειρισμοί. Ακόμα και το Αμερικανάκι και ο Τζον Κόνινγκ. Είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Πρώην πρέσβης. Το διάβασα στο Φιλελεύθερο. Άτολμος λέει ο πρόεδρος, μας λιδωρεί.
Λαθασμένα βεβαίως. Είναι, εάν έχει τοποθετηθεί έτσι ο κύριος πρέσβης, είναι, δεν ξέρω αν εκφράζει την αμερικανική διπλωματία ή αν είναι προσωπική του όψη. Πάντως είναι εντελώς απαράδεκτος και βεβαίως απορρίπτεται η τοποθέτηση του μεταβδελιγμίας. Όπως και η τοποθέτηση του κυρίου Άιντα απορρίπτεται μεταβδελιγμίας, αυτή που έκανε χθες μετά που συναντήθηκε με τον Νίκο Κοτσιά στην Αθήνα, τον Υπουργό Εξωτερικών. Ότι ξέρετε, στην Κύπρο προσπαθούν να περιπτύψει ευθύνες στον άλλον. Δεν θα μπω κι εγώ να αρχίσω να βάλω κατηγορίες. Γιατί να πει τα πράγματα με το όνομα του ο κύριος Άιντα. Γιατί δεν τα λέει. Ποιος παρεμπόδισε τη διαδικασία, ποιος έβαζε βόμβες στα θεμέλια της διαδικασίας, ποιος σηκώθηκε και έφυγε για μανοησίες, ποιος έχει φέρει εξωφρενικές αξιώσεις, ποιος τα θέλει όλα. Ποιος, Τουρκία, τουρκική πλευρά. Αυτό είναι εμφανέστατο. Έτσι. Όμως, εάν για όλα αυτά η Τουρκία, σε ό,τι αφορά την μη πρόοδο και την μη επίλυση του Κυπριακού, δυστυχώς η πλευρά μας, ο κ. Αναστασιάδης, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά και το ΑΚΕΛ που τον στηρίζουν, ευθύνονται γιατί εγκλωβιστήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και γιατί δεν μπορέσαμε να καταδείξουμε, ούτε καν να καταδείξουμε, ότι φταίει η Τουρκία για το διαφαινόμενο, αν είναι διαφαινόμενο, το αδιέξοδο. Φταίει και γιατί για τόσο χρονικό διάστημα λειτουργούσε με την φιλοσοφία και την νοοτροπία του κατευνασμού. Δηλαδή μια αφελής πολιτική εκτίμηση, με την καλή έννοια αφελής, ότι εάν επιδείξω καλή θέληση σε βαθμό παρεξηγήσιμο, θα υπάρχει ελπίδα και η προοπτική είναι εφελώδης να έρθει η Τουρκία και να αποφασίσει ότι θα πρέπει να κάτσω να κουβεντιάσω σοβαρά την ασφάλεια της εγγυήσης, το εδαφικό κτλ. Δεν πέτυχε αυτό το πράγμα. Η αλήθεια, να λέγεται, δεν πέτυχε αυτό το πράγμα. Και τώρα, μετά από 3 και πλέον χρόνια διαπραγματεύσεων, αν ξεκινήσουμε από το Φεβρουάριο του 2014, 2 και πλέον χρόνια, αν ξεκινήσουμε από τον Μάιο του 2015, που μας προέκυψε ο κύριος Ακίντζη στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, φτάσαμε στο σημείο να αγωνιούμε για διέξοδο, να αγωνιούμε αν θα μας επιρριφθεί η ευθύνη για αυτή την κατάσταση που δεν έχουμε καμία ευθύνη, αλλά και να μας μένει κληρονομιά, θλιβερή κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, μια μεθοδολογία όπως την πενταμερή διάσκεψη, συν αυτά όλα που θεωρούνται από τους κυβερνώντες ως συγκρίσεις, αλλά κατά τη δική μας ταπεινή άποψη είναι υποχωρήσεις. Κύριε Κυπριανού. Κύριε Δημόπουλε, αντιλαμβάνεστε ότι η διεθνής κοινότητα, ανεξάρτητα με το τι δηλώνει ο καθής, ξέρει πάρα πολύ καλά πού είναι το πρόβλημα. Και δεν λύνεται το Κυπριακό. Το πρόβλημα είναι στις διεθνείς πτυχές, στη διεθνή πτυχή του Κυπριακού προβλήματος. Ασφάλεια, εγγυήσεις, κατοχικά στρατεύματα. Τα κέντρα αποφάσεων γνωρίζουν επίσης ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας σε σχέση με την περιοχή. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και γνωρίζουν επίσης ότι η Τουρκία θέλει να αφήσει παράθυρο ανοιχτό για να νομιμοποιείται αν και εφόσον στο μέλλον θέλει να υλοποιήσει στρατηγικούς της στόχους, να μπορεί να το πράξει. Όπως έγινε και το 1960. Μην νομίζετε ότι δεν γνωρίζουν αυτά οι ξένοι ή τα ξένα κέντρα αποφάσεων που έχουν εμβαθύνει πολύ περισσότερο από εμάς στα του Κυπριακού και στα γεωπολιτικά της περιοχής. Η πρόταση του Νίκου Αναστασιάδη είναι πρόταση λύσης. Για να λυθεί το Κυπριακό, κύριε Δημόπουλε, θα πρέπει να δεχτεί η Τουρκία ότι αυτή είναι ίσως Κύπρος ή Ομόσπονδη στο μέλλον, θα είναι έναν κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο θα όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι θα ζουν και θα δημιουργούν για τους νόμιμους κάτοικους αυτού του νησιού. Όχι για να υλοποιούν τους στρατηγικούς στόχους της οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Αν αυτό το πράγμα το καταλάβει η Τουρκία, αν το δεχτεί καλύτερα, τότε το Κυπριακό μπορεί να λυθεί. Διαφορετικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει Κύπριος πολιτικός και δεν υπάρχουν και πολίτες που θα στηρίξουν μια λύση η οποία θα εμπεριέχει την, αν θέλετε, το σπέρμα της απόσχησης, της μη βιωσιμότητας, η οποία θα οδηγήσει σε χειρότερα δεινά. Αυτόν ο Νίκος Αναστασιάδης με την πρόταση του το έχει αναδείξει. Υποβαθμίζοντας, αν θέλετε, τις λεπτομέρειες τις οποίες αρέσκεται, γιατί ποια ήταν η επικοινωνιακή πολιτική της Τουρκίας τόσα χρόνια. Να συζητούμε για να συζητούμε. Να στηρίζουμε τις συνομιλίες για να μην έχουμε εμείς οποιαδήποτε συνέπεια ως Τουρκία. Και από την άλλη να κάνει τη ρητορική την οποία κάνει ο κύριος
η τουρκική κυβέρνηση γενικότερα. Δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δύο χρόνια συζητούμε, υπήρξαν πάρα πολλές συγκλήσεις, τέσσερις πτυχές. Μην νομίζετε ότι η Τουρκία ασχολείται ή έχει την ενδιαφέρει αν θα, είναι πίσω, αν θα δοθεί πίσω η πολυνοκυπριακή διοίκηση το Α χωριό ή το Β χωριό. Μην ξεχνάτε τη δήλωση που είπε ότι και ούτε ένας Τούρκος να μην υπήρχε στην Κύπρο, Κυπριακό θα υπήρχε. Η Τουρκία εισέβαλε το 1974 στην Κύπρο για έναν και μόνο λόγο. Για να υλοποιήσει στρατηγικούς της σχεδιασμούς. Όχι για να προστατεύσει τους Τουρκοκύπριους. Όχι για να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη μετά το πραξικόπημα. Εισέβαλε για να υλοποιήσει στρατηγικούς στόχους. Άρα, με όλα αυτά λέγοντας, στα τέσσερα κεφάλαια και στις λεπτομέρειες, φαίνεται ότι αν αφήνονταν μόνοι οι δύο ηγέτες, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Ακίντζη, μπορούσαν να βρουν τη λύση. Εκεί που κολλάμε είναι ότι δεν έχει αρμοδιότητα ο κ. Ακίντζη να χειριστεί θέματα ασφάλειας, εγγυήσεων, αποχώρησης τουρκικών στρατευμάτων. Και ο Νίκος Αναστασιάδης τι είπε. Καλά, όταν εγώ δέχτηκα στο δίπλωμα της 1η Δεκεμβρίου να πάω στη Γενέβη, γιατί δέχτηκα. Για να συζητήσω τη διεθνή πτυχή. Του έγινε μία πρόταση να ξαναπάει στη Γενέβη. Είπε ασφαλέστατα. Αλλά εκεί. Υπό προϋποθέσεις. Αλλά εκεί επιτέλους να έρθει ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του. Να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Κύριε Γεωργίου. Και αυτό σημαίνει λύση στο πρόβλημα που ονομάζεται ασφάλεια, εγγύησης, αποχώρηση του τουρκικού στρατευμάτου. Και η πρόταση του Νίκο Αναστασιάδη έχει εξαναγκάσει, αν θέλετε, και την επίσκεψη σήμερα του κυρίου Αιτέ στην Τουρκία. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Και όλοι το αντιλαμβάνουν. Να δούμε τι θα βγει και από εκεί, κύριε Γεωργίου. Ψάχνω να βρω κάτι εκφράσεις εδώ. Μην κάνετε το ίδιο παιχνίδι. Από αυτές τις πολλές που έχουμε ακούσει, είπε κάτι ο κύριος Κυπριανού πριν από λίγο, που αποδεικνύει το ανεδαφικό, το αναποτελεσματικό. Καλές οι προθέσεις, έτσι. Αλλά είναι αναποτελεσματικό και ανεδαφικό που αποδεικνύει της πολιτικής που ακολουθούμε. Και την οποία ακολουθούμε για 9 χρόνια τώρα, δεν είναι διαφορετική από πριν. Για 43. Ξεχνάτε επιτρέψτε τα δικά σας όλα. Μακάριον Κυπριανού, Τάσον Παπαδόπουλου, δεν συνομιλούσε. Εάν καθόταν ο Αναστασιάδης με τον Ακίντζη. Γιατί αυτό το 9 χρόνια θέλω να μου το εξηγήσετε. Ας το εξηγήσω αμέσως. Το Κυπριακό δημιουργήθηκε τα τελευταία 9 χρόνια. Όχι. Αλλά πέστε μου τι γίνονται. Η εγκληματική πολιτική ήταν 9 χρόνια. Πέστε μου τι γίνονται διαφορετικά πριν από τα 9 χρόνια. Γιατί αυτό το πράγμα για να φύγετε από τις δικές σας ευθύνες, αν είναι ευθύνες, τότε συζητούσατε για επίλυση του Κυπριακού πλήθους, δεν μας το απαντήσατε. 9 χρόνια το ακούω σε όποιο πάνελ πάω. Πέστε μας επιτέλους, άλλαξε κάτι τα τελευταία 9 χρόνια. Δεν συζητούσε ο Τάσος Παπαδόπουλος επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Με τον Ραούφ Τεχτάζ. Δεν συζητούσε ο Σπύρος ο Κυπριάνος. Δεν συζητούσε ο Μακάριος, ο Βασιλείου. Όλοι συζητούσαν, αλλά όχι με τα ίδια μυαλά. Όχι με την ίδια νοοτροπία. Όχι με την ίδια φιλοσοφία. Είναι πάρα πολύ απλή απάντηση, κύριε Κυπριανού. Είπατε προηγουμένως και επαναλαμβάνω. Αποδεικνύεται. Εκ του σύνεγγυ τετραμερή, επιδιαιτησία, αυστηρά χρονοδιαγράμματα, δημοψήφισμα. Αυτά συζητούσα. Που δεν θα συζητούμε τώρα. Κύριε Κυπριανού, είπατε πριν κάτι. Ότι εάν ο Αναστασιάδης με τον Ακίντζη κουβεντιάζανε, θα τα βρίσκανε. Αυτή είναι η αφέλεια. Και αυτή την αφέλεια έχει και ο Χριστόφιας. Όταν ανακήρυσε τον Ταλάτ σύντροφο. Είπα στις εσωτερικές πτυχές, Γιώργο. Έτσι. Είπα στις εσωτερικές πτυχές. Και στις εσωτερικές και δεν αφήνουν τον μόνο. Γιατί στις εσωτερικές υπάρχει ακτίνα συμφωνίας. Αν οι δύο ηγέτες. Ξέρετε την αγάπη και την εκτίμηση που σας έχω. Σας προκαλώ, δώστε μας το τρίπτυχο των συγκλήσεων, αποκλήσεων και αυτών των πτυχών που είναι σε ακτίνα συμφωνίας. Δώστε μας το δηλαδή, να δούμε εάν υπήρχαν όντως συγκλήσεις. Δηλαδή αμφιβάλλω πολύ. Διαφωνεί. Το έφτιαξε η πλευρά μας. Όχι στη ξέρετε, δημοσιότητα. Όχι στο Δημοπουλίο να το δούμε γιατί το βράδυ. Όχι σε μένα, δεν σου κάνω εγώ. Να το δούμε το βράδυ στο δελτίο. Αυτό το οποίο συμφωνούσαν όλοι οι ηγέτες στην Κύπρο, όλοι μηδενός εξαιρουμένου, ήταν ένα. Ότι αν δεν υπήρχε η Τουρκία και ήταν Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι σε αυτήν την νήσον Κύπρο, μεταξύ τους θα μπορούσαν να τα βρουν. Αυτό φαίνεται διαφωνεί και αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, κύριε Κυπριανού, και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβετε και δεν το καταλάβατε. Επαναλαμβάνω, ο Χριστόφιας ανακήρυξε τον Ταλάτ σύντροφο, ο Αναστασιάδης ανακήρυξε τον Ακίντζη, τον Λεμεσανό, τον Κύπριο, που μόνο με αυτόν. Θυμάστε αυτά τα πράγματα. Λέχθησαν, κύριοι και κυρία. Λέχθησαν. Δεν είναι νεφελώδη ή ξέρω εγώ φαντασιώσεις. Λέχθησαν αυτά τα πράγματα. Και θα τα βρούμε.
και διαχωρίζετε την εξωτερική πτυχή, τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού από τις εσωτερικές. Και σας επαναλαμβάνω, ούτε στις εσωτερικές πτυχές ο Λεμεσανός ο Ακιντζή ή ο σύντροφος Ταλάτ, του οποίου τις προτάσεις ο Χριστόφιας τον Ιανουάριο του 10 χαρακτηρίσε συνομοσπονδιακές. Ιανουάριο του 10. Έτσι, ούτε ο Ακιντζή, ο Λεμεσανός, ο Κύπριος, ο προοδευτικός, ο Καλόβολος που πίνουμε καφέ και τρώμε γλυκό και πάμε θέατρα μαζί, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αυτό είναι που δεν έχετε καταλάβει. Μα από δεν την πρώτη στιγμή. Εγώ έχω καταλάβει, εσείς δεν απαντάτε ερώτημα. Συνεχίζετε να μην το καταλάβετε. Αν δεν υπήρχε η Τουρκία, η οποία επιβάλλει στο Μουσταφά Ακιντζή συγκεκριμένα πράγματα, κυρίως στην εξωτερική πτυχή, στη διεθνή πτυχή, θα είχαμε πρόβλημα να λύσουμε τον Κυπριακό. Το εδαφικό δεν είναι εξωτερική πτυχή, αλλά θα το θεωρήσω κάπως σαν αυτονομημένη πτυχή. Γιατί είναι. Το περιουσιακό δεν είναι εξωτερική πτυχή. Κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα. Το περιουσιακό δεν είναι εξωτερική πτυχή, αλλά επέμενε και ο Ταλάτ και ο Έρογλου και ο Ακιντζή. Τον Έρογλου τον βγάζω έξω. Είναι ο κακός, είναι ο αντεκτασικός, είναι. Ο Ταλάτ και ο Ακιντζή δεν είναι. Λοιπόν, επέμεναν και οι δύο στο λεγόμενο συναισθηματικό δεσμό. Μα κατανοούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Κατανοούμε. Αν είσαι 11 χρονών, δεν δικαιώσαι να διεκδικήσει, μόνο αν είσαι 12, ας πούμε. Κατανοούμε την περιουσία σου. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα της πολιτικής που ασκείται εδώ και 9 χρόνια. Στηρίζεται στην νεφελώδη προοπτική ότι η Τουρκία θα έρθει να κουβεντιάσει σοβαρά, παραγωγικά και να κάτσει να συζητήσουμε και αλύσουμε τον Κυπριακό. Ξέρει η διεθνής κοινότητα, είπε ο κύριος Κυπριανού, ποιος είναι ο φταίχτης και ποιος χειρίζει την εξωτερική πτυχή κτλ. Δεν κάνει τίποτα η διεθνής κοινότητα. Δεν είπε τίποτα η διεθνής κοινότητα. Δεν έπραξε για να πιέζει την Τουρκία. Και αυτό είναι δική σας ευθύνη, κύριε Κυπριανού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχετε αφήσει την Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς και τον κατοχικό ηγέτη για 2 και πλέον και 3 και πλέον χρόνια να πορεύεται, να είναι η αδιάλαχτη πλευρά, η εξωφρενική πλευρά, να προσθέτει στις αξιώσεις, να απειλεί στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς την παραμικρή πολιτική αμοιχή. Θα το πω. Αυτό δεν είναι ευθύνη δική μας. Είναι δική σας ευθύνη. Και επαναλαμβάνω, κύριε Κυπριανού, ειλικρινά, είναι έκκληση. Έκκληση. Αφαιρώ την πρόκληση. Το αφαιρώ, ειλικρινέστατα. Είναι έκκληση. Δώστε μας να δούμε όχι μόνο τις αποκλήσεις που μας δώσατε στη Γενέβη πριν τη διάσκεψη. Οι αποκλήσεις είναι εκεί, τις ξέρουμε. Και είναι σημαντικότατες, κυρία Μακρυγιάννη, κύριε Δημοπούλε. Ξέρετε κάτι, κύριε. Δώστε μας τις συγκλήσεις. Να δούμε αν πράγματι υπήρξαν συγκλήσεις. Κύριε Δημοπούλε. Αμφιβάλλω αν υπήρξαν. Υπάρχουν συγκλήσεις, κύριε. Όλα όσα έχουν συζητηθεί για τις εσωτερικές πτυχές και στα τέσσερα κεφάλαια είναι εις γνώση και του Εθνικού Συμβουλίου και όλων των πολιτικών. Κύριε Κυπριανού, δεν είναι. Κύριε Δημοπούλε, μου επιτρέπετε. Δεν είναι. Ξέρετε, ακούγοντας το φίλο μου τον Γιώργο, θα νομίσει κάποιος ότι, ξέρετε, θα μπορούσε να κατεβάσει τον στρατό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ ή του ΝΑΤΟ ή της Ρωσίας, δεν ξέρω ποιους θα μπορούσε ο Γιώργος, για να λύσουν το πρόβλημα, να διώξουν, να ρίξουν στη θάλασσα τους Τούρκους και δεν το πέτυχε αυτό ο Νίκος Αναστασία. Δεν είμαι εγώ αφελής. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι σχέσεις σήμερα Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Είναι συγκρουσιακές, αν να μην πούμε τοπικές. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντιλαμβανόμενες το τι έχουν στην Τουρκία σήμερα, ποιον καθεστώς έχουν, θεοκρατικό καθεστώς, όχι κεμαλικών όπως φαντάστηκαν, το δυτικού ευρωπαϊκού τύπου μουσουλμανικό κράτος, το οποίο υιοθετούσα, το κεμαλικό κράτος, έχουν απέναντι τους ένα θεοκρατικό καθεστώς. Τι κάνουν? Πάει στη Σαουδική Αραβία ο κύριος Τραμπ και κλείνει συμβόλαια αμυντικά, εξοπλισμών καλύτερα, διότι είναι πιο προσωπικά όπλα, 360 δισεκατομμυρίων ευρώ υποβαθμίζοντας την Τουρκία. Άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο διεθνής παράγοντας. Είναι τυχαίο μήπως το ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι σε στρατηγικές, για να μην πω και σε στρατιωτικές συμμαχίες, Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος, Ισραήλ. Στρατιωτικές συμμαχίες. Στρατηγικές συμμαχίες. Δεν είδατε ίσως. Μακάρι να ήταν εκεί. Δεν είδατε εσείς ίσως τα Ισραηλινά μαθητικά πριν λίγες μέρες που πετούσαν πάνω από την Κύπρο για να ελέγξουν τα συστήματα. Να μην λέμε. Όχι, εγώ είδα ότι όταν θέλανε οι Ισραηλίτες τερματικό και η προηγούμενη κυβέρνηση και η δική σας στηρούσε αδιάφορα. Και θυμήθηκε ο κύριος Νεοφύτου τώρα να πήγε τερματικό. Ίσως να μην τερματικό, πάντοτε λέγαμε
για το LSG. Για το LSG. Φυσικά η κυβέρνηση, αν ήταν του Νικόλα του Παπαδόπουλου, θα έκανε ένα τερματικό 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα το έκανε η κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου. Ούτε του Τάσου αν δεν ανακαλύπτει τα σκάνδαλα του αιώνα το 2007, κύριε Γιώργο, να τα θυμόμαστε. Να τα θυμόμαστε αυτά τα πράγματα. 3,5 τρισεκατομμύρια, διότι εγώ μιλώ με επιχειρήματα, όχι με συνθήματα. 3,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Υπάρχουν επιβεβαιωμένα κοιτάσματα και ο κύριος Γεωργίου θα έκανε τερματικό LSG να χρεοκοπήσει την Κύπρο την επόμενη μέρα. Δεν είναι ο πρόεδρος που λέει για τερματικό. Τερματικός είναι ο στρατηγικός στόχος και να εύχεστε να βρεθούν ποσότητες οι οποίες να αιτιολογούν και να μπορούν στο τερματικό. Κύριε Κυπριανού, δεν θα μπούμε μόνο οι δικές μας ποσότητες. Μη συστηματολογείτε και μην παραπλανείτε τον κόσμο. Τελείωσε όμως το πουλί, πέτασε. Γιατί η κυβέρνησή σας δεν έπραξε τίποτα στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των δικών μας συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Έχουμε συζητήσει και μιλήσετε και με τον δικό σας, τον Άγγελο Ντοβότση, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, εκεί για να δείτε τους στρατηγικούς σχεδιασμούς που συμφωνούν όλα τα κόμματα, ότι αναμένουμε διακαώς την εξέβρεση κοιτασμάτων μέσα από τις νέες γεωτρήσεις, μέσα από τον τρίτο γύρο αδειοδότησης, ούτως ώστε να δικαιολογείται ο στρατηγικός στόχος που είναι η κατασκευή τερματικού υπηρεσίου. Δεν κάνουμε γεωλογία. Δεν έχω ακούσει κανέναν από το Δημοκρατικό Κόμμα μέχρι σήμερα, είστε ο πρώτος που ακούω, ναι, για από άλλα κόμματα να κατηγορούν την κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησε στο να δημιουργήσει τερματικών υγροποίησης τη στιγμή που δεν υπάρχουν υποσχόλια. Δεν καταλάβατε. Λοιπόν, δεν καταλάβατε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Νεοφύτου επανέφερε αυτό το ζήτημα. Ναι ή όχι. Τι θέλει ότι επανέφερε. Τι σημαίνει. Είστε υπέρ ή εναντίον. Σαφέστατα είμαστε υπέρ της. Ωραία, γιατί μας κατηγορείτε εμάς. Κύριε Γεωργίου, ξέρετε, θέλω να αγοράσω αυτοκίνητο και είστε υπέρ του να αγοράσετε αυτοκίνητο. Τάδε, ναι, αλλά δεν κρατούμε λεφτά. Αντιφάσκετε 10 φορές σε μια πρόταση. Αποφασίστε. Είστε υπέρ του τερματικού ή εναντίον. Λέω. Κάθετα υπέρ του τερματικού, εάν ωραία, και γιατί εφόσον... με κατηγορείτε τότε εμένα που έλεγα ότι πρέπει να γίνει τερματικό από πριν. Διότι εσείς λέγατε ότι πρέπει να γίνει, εμείς λέμε ότι θα γίνει αν υπάρχουν ποσότητες. Εσείς λέτε θέλω να αγοράσω αυτή. Φέρτε και μια κορδέλα να το εγκαινιάσουμε. Θα γίνει αν. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο δικές μας ποσότητες. Είναι και ποσότητες και του Ισραήλ και άλλων. Για πολύ σοβαρά θέματα, όταν υπάρχουν αυτού του είδους επικοινωνιακές και επιφανειακές. Θα γίνει αν. Κύριε Δημόπουλε, αυτή τη στιγμή οι επιλογές σε σχέση με τα ενεργειακά. Να ενημερώσω τον Γιώργο, γιατί φαίνεται δεν γνωρίζει το θέμα σε βάθος. Να έρθει μια ημέρα να παρακολουθήσει την Επιτροπή Εμπορίου, την παρουσίαση του Υπουργού Ενέργειας, για να καταλάβει πώς κινούμαστε. Βεβαίως υπάρχουν πολλές επιλογές. Μια επιλογή είναι για τον EastMed. Για να διέρχεται σε αέρια μορφή το αέριο μέσω αγωγού να περνά από την Κύπρο στην Ελλάδα και να πηγαίνει στην Ιταλία και από εκεί να διανέμεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει επιλογή του τερματικού υγροποίησης, το οποίο είναι ένα τεράστιο project πολλών δισεκατομμυρίων, το οποίο για να μπορέσει να γίνει χρειάζεται να υπάρχουν οι ανάλογες ποσότητες για να δικαιολογείται, για να είναι βιώσιμο. Αλλά το εξήγηλε, λοιπόν, και οποιοδήποτε επενδυτής για να έρθει να επενδύσει 10 και πλέον δισεκατομμύρια, μιλάμε, για να κάνει τερματικό, θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό είναι βιώσιμο. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Υπάρχει η. Να ολοκληρώσουμε την αξιοποίηση του τεμαχίου Αφροδίτη, αυτόν τον λίγο φυσικό αέριο που βρήκαμε, να το αξιοποιήσουμε μέσω της Αιγύπτου, ίσως, αυτό είναι μια επιλογή, με υγροποίηση στην Αίγυπτο. Πόσα χρόνια ακούμε για αυτή την διάμεση. Και να αναμένουμε να δούμε τις ποσότητες που θα βρούμε. Ελπίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα. Είναι σχεδόν επιβεβαιωμένο ότι υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, και πραγματικά λυπούμε. Γιατί στο βωμό του προεκλογικού, ένα θέμα για το οποίο υπάρχει ομοφωνία, και το τονίζω, όλοι γνωρίζουν, όλοι συμφωνούν για τους χειρισμούς σε σχέση με τα ενεργειακά. Και ερχόμαστε εμείς τώρα να ρίχνουμε μια. Όχι. Δεν έκαμε τερματικό υγροποίηση στον Νίκο Αναστασιάδη. Δεν έκαμε, ξέρω εγώ, πυρηνικό σταθμό. Αν βάλετε μια τελεία και με αφήσετε να μιλήσω, θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Το θέμα του τερματικού το έφερε ως ακόμα ένα προεκλογικό πυροτέχνημα ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι ο και εγώ στόχος, λέω, κύριε Γεωργίου, δεν μπορείτε να λέτε τώρα, ενώ δεν έχετε πράξει τίποτε, για να. Μου απαντούν, μα δεν είχαμε. Και τώρα μου λέει ο κύριος Κυπριανού, είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι έχουμε. Αποφασίστε.
Δεν έχετε πολιτική. Επικοινωνιακά πράγματα κάνετε. Λοιπόν, ξέρετε, να θυμίσω. 6-8 δέκατε μάχια. Έχουμε γεωτρήσεις. Λοιπόν, ξεκινάει η γεωτρήση τον Ιούνιο. Κύριε Δημόπουλε, κύριε Μαρτιγιάννη, να θυμίσω. Αρχές του Γενάρη του 2015 ο πρόεδρος Αναστασιάδης κάνει την τραγική δήλωση και θέτει το θέμα του φυσικού αερίου στην ατζέντα του Κυπριακού. Θα συζητηθεί τελευταίο, λέει, μαζί με τα άλλα. Πάμε παρακάτω. Μία φορά αναβλήθηκαν οι γεωτρήσεις. Από το 2011 έγινε τελευταία. 14 έγιναν κάποιες προσπάθειες, δεν έχει γίνει άλλη. Λοιπόν, γιατί έπρεπε να συντηρήσουμε το τρυπάνι. Ακούσατε. Ακούστε. Να συντηρήσουμε το τρυπάνι. Τώρα έχουμε την άλλη. 13 του Ιούλη. Εύχομαι και ελπίζω, κύριε Κυπριανού, να μην υπάρξουν προβλήματα στα τρυπάνια. Εμείς χαιρετήσαμε ούκο λίγες φορές τις συμφωνίες που έχει κάνει η κυβέρνηση σε τριμερές επίπεδο με Ισραήλ, με Αίγυπτο κτλ. Με Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα σταματήσουμε να σας λέμε ότι κάποια από αυτά τα πράγματα είναι επικοινωνιακά και είναι απλώς διακηρύξεις. Εμείς θέλουμε να δούμε πράξεις. Θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, θέλω να πω ότι φαίνεται ότι ο προεκλογικός ισοπεδώνει τα πάντα. Αγνοεί ο φίλος μου ο Γιώργος, κατάλληλα πολύ αγαπητός, ότι έχουμε προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση στον τρίτο γύρο αδειοδότησης. Αγνοεί ο φίλος μου ο Γιώργος ότι αυτή η πολιτεία έχει τεράστια έσοδα και μόνο με την υπογραφή των συμβολέων. Αγνοεί ο φίλος μου ο Γιώργος την υπογραφή για τα τεμάχια 6, 8 και 10. Αγνοεί ο φίλος μου ο Γιώργος την παρουσία μέσα από τον τρίτο γύρο αδειοδότησης στην περιοχή, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, ενός τεράστιου κολοσσού. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Της Exxon Mobil, της ΕΝΗ κλπ. Και θεωρεί πως όλες αυτές οι εταιρείες, όλη αυτή η δουλειά, ξέρετε, έπρεπε να κάνουμε τερματικό. Εντάξει, οκ. Okay. Έπρεπε να κάνουμε τερματικό. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα για. Το τερματικό δεν το λέω εγώ. Το λέει ο πρόεδρος. Το τερματικό. Χίλιες φορές θα το πω. Το τερματικό. Και επαναλαμβάνω, είναι προεκλογικό πυροτέχνημα. Το τερματικό είναι στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Στόχος και μόνο είναι, στο στόχο θα μείνετε, κύριε Κυπριανού. Είναι ο στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης. Μόνο στις κουβέντες θα μείνετε, όπως και σε άλλα πράγματα. Φτάνει να βρουν μέσα από τις γεωτρήσεις, να βρεθούν οι ανάλογες ποσότητες που να το κάνουν οικονομικά. Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με την παλιά Λευκοσία. Εκεί βρίσκεται η Μαρία Ανδρονίκου για να δούμε τι θα δείτε. Μαρία μου, καλή σου μέρα και πάλι. Καλημέρα, Μαρία Ανδρονίκου. Και στον Ασυλέ Μιχαηλίδη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Όπως είπατε, βρισκόμαστε στην οδό Πίθωνας. Πίθωνος, συγγνώμη. Πίθωνας θα μας φάει, Ανδρονίκου. Ασυλέ Μιχαηλίδη, street artist. Απολογούμε. Λοιπόν, έχω δίπλα μου, όπως είπα, τον Αχιλλέα Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι street artist και είναι ο άνθρωπος πίσω από αυτό το τεράστιο graffiti που βλέπετε πίσω μας. Αχιλλέα μου, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Και βασικά είμαι ευρύτερα γνωστός ως Παπαράτσι, ναι, το ψευδώνυμό μου. Είναι το ψευδώνυμο με το οποίο. Τα έργα μου. Μα πρόκειται για μια εκπληκτική δουλειά. Ευχαριστώ. Είναι ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκα από τον Αδαμάντιο Διαμαντή, από τον κόσμο της Κύπρου και έκανα ένα σύγχρονο, χαρούμενο κόσμο της Κύπρου με υπαρτά πρόσωπα. Έβγαλα φωτογραφίες διάφορα πρόσωπα που με έχουν αγγίξει εμένα για κάποιο λόγο. Περίμενε μισό λεπτό. Και είναι έτσι, ναι. Θες να μου πεις εμέσως πλην σαφώς ότι σε έχει αγγίξει και η Δήμητρα η Μακρυγιάννη και την έχεις κάνει? Ναι, διάφοροι, γιατί νομίζω ο Μοντελιάνη έχει πει ότι το μέλλον της τέχνης είναι σε πιο γυναικείες καμπύλες, ας το πούμε. Ναι. Α, γι' αυτό γιατί δεν έχεις κάνει εμένα, γιατί έχω τις καμπύλες αλλά δεν είναι γυναικείες. Ναι, μάλλον. Ή απλώς δεν περάσετε από εδώ ίσως. Ναι. Να πούμε ότι το γράφητι που βλέπετε εδώ πίσω, κυρία, είναι η μητέρα του. Είναι η μητέρα του Αχιλλέα, η κυρία που βλέπετε. Και οι υπόλοιποι είναι πρωταγωνιστές από την καθημερινότητα εδώ της περιοχής. Θα μας πει λίγα, θα μας δείξει λίγα από αυτά ο Αχιλλέας. Θα σας δείξω το λοιπόν εδώ. Ο κύριος είναι ίσως από τους παλιότερους εδώ στη γειτονιά. Είναι ο Χρυσοχός, ο κύριος Νίκος. Ωραία μορφή. Έχω κάνει εδώ τον
τον Ιωαννίδη. Ναι, έχω κάνει τη μητέρα μου μια σερβιτόρα, δηλαδή προχωρώντας διάφορα πρόσωπα που με έχουν αγγίξει εμένα. Δηλαδή κάποια άτομα οι οποίοι είναι και γνωστοί, ας πούμε, στη νύχτα, σαν ο κύριος Πιλάτος εδώ, κάποιο παλικάρι με σπρέι, ο Αρτέμης, ο Στέφανος Μελικίδης, ο άνθρωπος που μας έκανε και το βιντεάκι, εξαιρετικός, και διάφορες μορφές, ο DJ, ο Καραβιάς, αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, προχωρώντας και γνωστοί και άγνωστοι, δηλαδή κάποιους από αυτούς δεν τους ξέρω καν, απλούστατα είναι ωραίες μορφές και τους έβγαλα μια φωτογραφία και τους έβαλα στη σύνθεση. Μια κυρία Περνού. Θα δείξουμε και τη Δήμητρα, είναι πάνω... Πας να προσπεράσεις τη Δήμητρα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μα κοίτα, πού είναι η Δήμητρα. Δεν σε βλέπω. Έχεις ήλιο πάνω. Δεν φαίνεται πάρα πολύ, γιατί χτυπάει ο ήλιος, ναι, και δεν φαίνεται τόσο καθαρά όσο τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Τη Δήμητρα, πώς... Επίσης, μια... Σε άγγιξε, φαντάζομαι, πέρασε από εκεί και η άβρα της... Όχι, πάρτερε εδώ και είδα μια όμορφη κοπέλα και τη βγάλαμε μια φωτογραφία. Μια άλλη όμορφη κυρία που πέρασε από εδώ με το σκύλο της και την έβαλα στη σύνθεση. Έτσι, καθημερινός άνθρωπος, δεν τους ξέρω όλους δηλαδή. Είναι ένας φίλος, ο Σίμψον, κάποιοι Εβραίοι τουρίστες που πέρασαν από εδώ και μου κάνανε εντύπωση γιατί έτσι ξεχώριζαν από το πλήθος. Ο ambassador της τεκίλας που βρέθηκε να είναι εδώ σε ένα πάρτι και τον έβγαλα μια φωτογραφία, ο Έστερ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ρόμπιν που είναι γνωστή μορφή μες στην πόλη, παίζει εκεί στη Λίδρας μουσική, στο δρόμο κτλ. Εντάξει, είναι από την Ολλανδία και μένει πάνω από 15 χρόνια στην Κύπρο. Λοιπόν, έχω κάνει έναν Ινδό και μου έκανε εντύπωση ότι έχει την Αμερικάνικη σημαία. Την κυρία Στάλο από το καφενείο δίπλα. Mm-hmm. Ο Λαχιοπόλης, γνωστή μορφή στην παλιά Λευκοσία. Μάγειρας. Διάφορες μορφές. Κάτι ποδοσφαιριστές, από ό,τι ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ήταν διακοπές. Ένας Αφρικάνος που περνούσε από εδώ με το γκάζι και το ρώτησα, σε παρακαλώ, μπορώ να σε βγάλω μια φωτογραφία? Και μου λέει, μπορείς να κάνεις πιο γρήγορα, γιατί είναι λίγο βαρύ. It's a little bit heavy. Είχε πλάκα, ναι. Τώρα και το... Ναι. Ήθελα να δείξω επίσης ότι η Κύπρος είναι πολύ multicultural και έχει πολύ... διάφορο κόσμο και κοσμάκι και έκανα διάφορα άτομα. Σαν ο μπάρμαν εδώ του μαγαζιού. Μπάρμαν, να πούμε ότι τον είχαμε και live και του είχαμε πει να στηθεί για να το δείξουμε πώς είναι στο γκράφιτι και... Ο Παύλος, τα παιδιά του Τσίπη, η Έλσα, ο κύριος Απέιτος, κάποιοι Άγγλοι τουρίστες που περνούσαν απλούστατα από εδώ και με ρώτησαν, συγγνώμη, μήπως... Μπορείτε να μας βοηθήσετε να βρούμε την εκκλησία κτλ. Και τους λέω να σας βγάλω μια φωτογραφία, γιατί ήταν έτσι όμορφο ζευγάρι στην Αγγλία, πολύ έτσι ευγενική και «Please, can you help us» με εκείνο το υπέροχο English accent. Ναι, ναι. Ναι, και ο Τσίπης εδώ, δηλαδή, συγγνώμη αν ξέχασα να πω κάποιον. Το λοιπόν, μια κυρία που είχε αυτή τη φινέτσα, ήθελα να δείξω έτσι διάφορο... Διάφορα στυλάκια. Αχιλέα, ναι, μου, πόσο καιρό ασχολείσαι με το γκράφιτι? Ναι. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το γκράφιτι? 20 χρόνια. Ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη το 97. Το λοιπόν, ξέχασα να πω και τον Εύη τον Μιχαηλίδη. Το λοιπόν, και θέλω να δείξω... Έχουμε να δείξουμε μια έκπληξη, το ωραιότερο έργο που έχει κάνει ο Αχιλέας μέχρι τώρα. Είναι η κόρη του, η Μελίσσα. Μάνα μου. Η Μελίσσα, τι ωραίο όνομα. Ναι, δεν την έκανα. Μελισσάκη. Say hi, Μελισσά. Δεν μας μιλάει. Πριν δεν ήταν τόσο ντροπαλή πάντως. Αχιλέα, να σε ρωτήσω, ο Δήμος τι είπε για τον γκράφιτι, γιατί είναι απίστευτο, είναι πάρα πολύ όμορφο και τα λοιπά. Ο Δήμος νομίζω... Εξέφρασε κάποια αντίθεση, αντίρρηση. Όχι, γιατί νομίζω έχει και το Δήμαρχο πάνω.
Α, γι' αυτό. Κάπου, στον τοίχο. Το λοιπόν, ναι, ναι. Εκτός από αυτό, νομίζω ήταν μια πρωτοβουλία εδώ του Market και όταν μου είπαν θέλουμε να ανανεώσουμε, γιατί είχε και πριν ένα γραφίτι εδώ, είπα κατευθείαν θέλω να κάνω αυτό, γιατί είναι κάτι που ταιριάζει στην παλιά πόλη της Λευκοσίας και νομίζω είχε... Το είχε το πράσινο φως, ναι. Ναι, πάρα πολύ ωραία ιδέα, νομίζω. Ωραιότατα. Πότε ξεκίνησες να το δημιουργείς, πόσο σου έχει πάρει μέχρι τώρα? Βασικά, στην αρχή όταν ξεκίνησα να φωτογραφίζω κόσμο και να ζωγραφίζω, ήταν λίγο διστακτική δηλαδή περισσότερη. Και μετά σε μια φάση, όταν ξεκίνησα να σχεδιάζω τις μορφές, το αγκάλιασε πολύ ο κόσμος και είχε πάρα πολλούς οι οποίοι ήταν... Τη φάση, α, να με βάλεις και εμένα και εμένα. Και στο τέλος, δηλαδή, όταν έφτανα προς το τέλος, είχαμε αντιδράσεις. Και ερχόντουσαν κάποιοι κύριοι και λέγανε, δεν γίνεται να μην με βάλεις εμένα στον κόσμο της Κύπρου. Και τους λέω, παιδιά, όταν είπα, θα κάνω τον κόσμο της Κύπρου, δεν εννοούσα τον πληθυσμό του νησιού, ας πούμε, κυριολεκτικά, ότι δεν τους βάλουμε όλους, γιατί θα χωρέσουν, ας πούμε. Κάπως έτσι, ναι. Το αγκάλιασε ο κόσμος και άρεσε πάρα πολύ. Γιατί το μεγαλύτερο κομπλιμέντο είναι νομίζω η αντίδραση του κόσμου. Το ότι περνάνε, βγάζουν φωτογραφίες, ξέρω εγώ, λένε όλοι συγχαρητήρια κτλ. Αυτό πάει να πει ότι τους αγγίζει. Δηλαδή, είτε αρνητικά, που δεν είχαμε αρνητικές αντιδράσεις εδώ, είτε ενθουσιάζεται ο άλλος, είτε θετικά. Αυτό πάει να πει ότι τον αγγίζει. Άμα περνάει και του είναι απαρατήρητο εντελώς, δηλαδή δεν του δίνει καμιά σημασία. Μα κοίταξε, είναι εκπληκτικό, ναι. Η αλήθεια είναι. Πότε υπολογίζεις να το τελειώσεις? Έχει δουλειά ακόμα, έχει κενά ή κάνω λάθος? Όχι, το έχω τελειώσει. Έχει ολοκληρωθεί όλο? Το έχω αφήσει λίγο, έτσι, λίγο, ναι, λίγο σκέτσι, ας το πούμε, σαν να έχει και κάποια σημεία σαν προσχέδιο. Μ' αρέσει αυτό. Όπως σας είπα, είναι εμπνευσμένο και από το Διαμαντή, που είναι πιο σκέτσι ο κόσμος της Κύπρου. Και το έχω κάνει... προσπάθησα να παντρέψω δηλαδή το fine art με το street art, ας το πούμε, με πιο γκραφίτι. Με τι ασχολείσαι, Αχιλλέα, ποιο είναι το επάγγελμα σου? Το κάνει αρκετά ελεύθερο. Με τι ασχολείσαι? Με αυτό ασχολούμαι, με αυτό, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Δηλαδή, ζωγραφίζω, αυτό κάνω. Περίμενε. Ναι. Ασχολείται επαγγελματικά με το γκράφιτι? Επαγγελματικά, σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε έλα έξω από το σπίτι μου να μου κάνεις γκράφιτι σε μια περιοχή. Πώς λειτουργεί, βάλε μας λιγάκι στα μυστικά του επαγγελματός. Ή κάπως έτσι, ναι, δηλαδή με προσεγγίζω. Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια, για πάρα πολλά χρόνια έκανα διάφορες δουλειές και ξέρεις. Αυτό ήταν το χόμπι μου, ήταν το πάθος μου, ας πούμε. Σπούδασες και, σχολή και καλών τεχνών? Τα τελευταία χρόνια. Σπούδασες κάτι? Όχι, δεν έχω τελειώσει καλών τεχνών. Σπούδασα κακών τεχνών. στη Θεσσαλονίκη, πας στα τρένα. Ταλέντο. Ναι. Εγώ το ρώτησα ποιο ήταν το πρώτο γκράφιτι που είχε κάνει. Αν θυμάται το πρώτο γκράφιτι που είχε κάνει, και μας είπε ότι ήταν στο σχολείο, σωστά? Ναι, ναι, ήταν στο σχολείο, στον Εύωσμο, το 97, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ήταν. Πόσες μέρες αποβολή? Νομίζω ήταν κάποια μορφή, γιατί... Αυτό ρώτησε ο Παναγιώτη. Δεν πήρα αποβολή, γιατί δεν νομίζω να το κατάλαβα ότι ήμουν εγώ. Ναι, κάπως έτσι. Τον έψαχνα δηλαδή αυτό που το έκανε και δεν τον έβρισκα. Να σας πω την αλήθεια, η φάση είναι ότι όλο το movement, ας πούμε τώρα, δηλαδή αν το πρωταρχικό γραφίτι, ας το πούμε, που εμένα μου αρέσει και αυτό το πράγμα, αυτή η σχέση με την πόλη και τα λοιπά, ας πούμε, αλλά αν το πρωταρχικό γραφίτι είναι πιο πολύ into vandalism και απλώς να γράψεις το όνομά σου με ένα στυλ και τα λοιπά, αρχίζει και χωρίζει λίγο όλο το movement. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το δέσω λίγο με την πόλη, ας πούμε, και να καταστρέψω κάτι, να δημιουργήσω κάτι καινούριο που να στέκει αισθητικά, ας πούμε, σε ένα χώρο αστικό και να έχει να πει κάτι, να μην είναι μόνο μια μορφή, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό. Εξαιρετική η δουλειά σου, η αλήθεια είναι. Αυτά... Και μετά είχαμε και άλλους τοίχους στη Λευκοσία, στην πόλη, έτσι, χρωματιστούς. Μαρία Ανδρονίκου. Εντάξει, κάνουμε διάφορα, προσπαθούμε. Μαρία Ανδρονίκου, να σε παρακαλέσω, πριν φύγεις από εκεί, να του δώσεις μία φωτογραφία μου και να του εξηγήσεις στο Αχιλλέα πολύ ευγενικά ότι πρέπει να με κάνει. Ναι. Αλλιώς... Ναι, okay. Αλλιώς...
Δεν ξέρω. Νομίζω το έχει ήδη καταλάβει Παναγιώτη. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Επίσης θέλω να πω. Ναι, ναι, πες μας. Ότι γενικώς ταξιδεύω πάρα πολύ, ας πούμε, τα τελευταία δύο χρόνια και όπου πάω, ας πούμε, εκπροσωπώ την Κύπρο σαν street artist και τα λοιπά, ας πούμε. Δηλαδή, και μες στην Κύπρο είμαι, τολμώ να πω, και street activist, ας πούμε, γιατί είμαι curator του Y Napa Street Art Festival και γενικώς όπου μπορώ στηρίζω τη φάση, ας πούμε, δηλαδή το να ανεβαίνει αυτό το σκηνικό εδώ. Mm-hmm. Γιατί, εντάξει, είμαι από τους πρώτους, τολμώ να πω, που έφερε τη street art σκηνή στην Κύπρο ουσιαστικά, ας πούμε, όταν ήρθαν πριν 15 χρόνια πρώτη φορά στην Κύπρο. Οπότε ό,τι μπορούμε κάνουμε, και νομίζω υπάρχει μέλλον και βλέπω όλο και περισσότερο ταλαντούχα παιδιά, ξέρω εγώ, καινούρια ονόματα στους δρόμους, και αυτό είναι καλό. Υπάρχουν άλλοι street artist σαν εσένα στην Κύπρο? Υπάρχουν, οι περισσότεροι δυστυχώς είναι έξω, αυτοί που είναι οι καλοί, οι Κύπροι, ας πούμε, ζουν εξωτερικό, αλλά σίγουρα ανεβαίνει η φάση εδώ στην Κύπρο και μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή μετά το... ετοιμάζουμε το καινούριο ταξίδι, μετά την Ντόχα που είχα πάει τελευταία και την Αθήνα, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες για 2 μήνες και να το γυρίσουμε και ταινία, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πάτε να κάνετε μεγάλη επιφάνεια, να φανταστώ. Νομίζω πως όχι. Καλώς. Ναι, θα κάνουμε πολλές επιφάνειες. Θα κάνουμε ένα τουρνέ από Νέα Υόρκη, Chicago, Detroit και LA. Ναι. Τι ωραίο ταξίδι. Να παρακαλέσω τον κινηματογραφιστή. Και το κόνσεπτ μου είναι... Ναι. Και το κόνσεπτ μου είναι πραγματικοί άνθρωποι, οπότε όπου θα πηγαίνω θα βγάζω διάφορες φωτογραφίες του πραγματικού κόσμου που με αγγίζει για κάποιο λόγο μέσα στους δρόμους, ας πούμε, και τους ζωγραφίζω σε διάφορα σημεία μες στην πόλη, ας πούμε. Αχιλέα μου, πού αλλού στην Κύπρο έτσι έχεις κάνει μεγάλη επιφάνεια γκράφιτι? Έχω κάνει στη Λεμεσό την Επαλέζα απέναντι από την Αρχιεπισκοπή. Έχω κάνει πάρα πολλά στην Αγία Νάπα, που είναι πολύ προοδευτικός και ο δήμαρχος εκεί πέρα και πολύ creative και τα λοιπά. Οπότε διοργανώνουν και το φεστιβάλ, το Αγία Νάπα Street Art Festival, εξαιρετικό, και έχουν φέρει πολύ μεγάλα ονόματα από όλο τον κόσμο και τα λοιπά. Και αντί, ξέρω εγώ, γκρίζους τοίχους μέσα στην πόλη, ας πούμε, βλέπεις ωραία χτίρια και ο κάθε καλλιτέχνης έχει κάνει ένα χτίριο, ας πούμε. Και στη Λεμεσό υπάρχουν διάφορα χτίρια, ας πούμε, που έχουν γίνει. Γενικώς ανεβαίνει η φάση. Και στη Λευκοσία έχει κάνει και η Βουλή ένα φεστιβάλ που συμμετείχα κι εγώ και κάνανε ορισμένα χτίρια. Mm-hmm. Ναι, νομίζω ανεβαίνει. Ναι, κάτι ανεβαίνει. Κάνουμε. Ανεβαίνει, εγώ βλέπω και τη Δήμητρα. Επίσης, και η Αθήνα. Και η Αθήνα ανεβαίνει πάρα πολύ τελευταία, που είναι Second Berlin, μετά από το ταξίδι το τελευταίο που είχα και την ομαδική έκθεση που κάναμε εκεί. Λένε ότι είναι το καινούριο Βερολίνο, ας το πούμε, η Αθήνα. Και στην Κύπρο, λόγω καιρού και τα λοιπά, νομίζω και ο κόσμος τα αγκαλιάζει περισσότερο. Δηλαδή, άμα του πας και του λες του άλλου, θέλω να κάνω το χτίριο σου, ας πούμε, το αγκαλιάζει πιο πολύ. Ενώ πριν 15 χρόνια θα το βλέπα σε φάση, θέλει να μου γράψει κάτι ποδοσφαιρικό σύνθημα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αρχίζει και μορφώνεται ο κόσμος, το αγκαλιάζει πιο πολύ. Ναι. 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 Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Αχιλλέα μου, ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή, κάνεις κάτι το οποίο είναι μορφή τέχνης, εκπληκτική, κατ' εμέ. Το θέμα είναι, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι, ναι, και δεν το έχεις κάνει ακόμα και θέλεις να το κάνεις? Δεν ξέρω αν είναι κάποιος τόπος που θες να κάνεις γκράφιτι ή κάποια σύνθεση συγκεκριμένη, ναι, που δεν το έχεις καταφέρει ακόμα. Κοίταξε, εγώ πιστεύω, είμαι από τους ανθρώπους που ζω το όνειρό μου και τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, προσπαθώ και ταξιδεύω όλο και πιο πολύ και τα λοιπά. Απλώς, γιατί επέλεξα να κάνω, ας πούμε, τέχνη στην πόλη, ας πούμε. Γιατί όταν κάνεις μια έκθεση, μπορεί να το δει... να το δουν, ξέρω εγώ, κάποιοι art lovers, 1,000 άτομα, ξέρω εγώ, 2,000 άτομα που θα περάσουν από την έκθεση να τη δουν, ας πούμε. Ενώ κάνοντας το δρόμο, μορφώνεις και τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο και το φέρνεις πιο κοντά στην τέχνη. Γιατί κάποιοι άνθρωποι που περνάνε από εδώ δεν έχουν πάει ποτέ σε μια γκαλερί
ποτέ στη ζωή τους, ούτε σε κάποιο μουσείο κτλ. Δηλαδή δεν είναι φιλότεχνοι. Ενώ περνώντας από εδώ, ας πούμε, βλέποντας κάποια γραφίτι, όχι μόνο από εδώ, γενικώς σε όλο τον κόσμο, νομίζω αγγίζει πιο πολύ κόσμο, ας πούμε, και μιλάς απευθείας στο κοινό σου. Οπότε είναι εξαιρετική η δουλειά σου. Ένα καλό και έχει μεγάλη φωνή. Σε ευχαριστούμε, Αχιλέα. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αχιλέα, σε ευχαριστούμε. Και θα σου στείλουμε τη φωτογραφία του Παναγιώτη. Τι να τη στείλει, θα τη δώσει τώρα. Κυρίες Μαρία. Αλλιώς θα περάσω με μπουλντόζα, με χείρο από εκεί. Βρες ένα μεγάλο τοίχο. Έγινε. Γιατί μένω να με χωράει, ξέρεις, με τα κιλά μου. Κάνε με ξαπλωτό κάπως. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δημιουργική συνέχεια. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου, Αχιλέα. Γεια σας, ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε. Δεν είναι πολύ ωραίο? Πολύ ωραίο. Η μόνη μαύρη τρύπα είσαι εσύ. Είμαι εγώ. Ευτυχώς είμαι σε μικρή έκταση, πάνω ψηλά. Λοιπόν, για να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, θα μιλήσουμε για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Άντρες και γυναίκες, ισότητα στην εργασία, στην αμοιβή, στο σπίτι, στην οικογένεια, παντού. Κοντά μας είναι η κυρία Ιωσήφινα Αντωνίου, Επίτροπος Ισότητας Φύλων. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Καλή σας μέρα, κυρία Αντωνίου, πόσο ίσοι είμαστε εδώ στην Κύπρο, άντρες και γυναίκες? Είμαστε ίσοι με πολλές διακρίσεις και ανισότητες σε βάρος των γυναικών. Σε βάρος των γυναικών. Άρα δεν είμαστε ίσοι. Ενίσταμε. Νομοθετικά υπάρχει το πλαίσιο το οποίο κατοχυρώνει βέβαια την ισότητα, αλλά θεωρώ ότι η ουσιαστική ισότητα ακόμη δεν έχει επιτευχθεί, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά παντού σε όλο τον κόσμο. Αν εξαιρέσουμε τις σκανδιναβικές χώρες όπου εκεί είναι ο ορισμός της ισότητας, θεωρώ ότι παντού υπάρχουν προβλήματα. Η μεγαλύτερη ανισότητα που παρουσιάζεται μεταξύ ανδρών και γυναικών, πού είναι, κυρία Αντωνίου? Πρώτα απ' όλα, εάν έπρεπε να ιεραρχήσω την ανισότητα, σίγουρα θα έλεγα ότι αφορά το θέμα της βίας εναντί των γυναικών. Εκεί έχουμε, είναι ένα φαινόμενο βέβαια αντροπιαστικό, φαινόμενο παγκόσμιο, στο δεν είναι μόνο δηλαδή κυπριακό, αλλά η ενδοοικογενειακή βία, όπου 8 στα 10 θύματα είναι γυναίκες, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο όλοι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με όποιους τρόπους μπορούμε. Σπάζοντας λοιπόν το καλούπι, ισότητα στην οικονομική ανεξαρτησία μεταξύ γυναικών και ανδρών, συνεχίζουμε εδώ στην Κύπρο οι αμοιβές να είναι διαφορετικές? Ναι. Έχουμε χάσμα αμοιβών για ίση αξία εργασία. Δηλαδή το χάσμα αυτό περίπου είναι γύρω στο 16-18%. Έχουμε πάντοτε ψηλότερη ανεργία για τις γυναίκες. Οι γυναίκες πιο δύσκολα πλέον προσλαμβάνονται, ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής κρίσης. Και πολύ πιο εύκολα απολύονται. Mm. Οι γυναίκες έχουν ποσοστά στο θέμα της μερικής απασχόλησης τριπλάσια από αυτά των ανδρών. Αντιλαμβάνεστε ότι τουλάχιστον το επιχειρησιακό ή το επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι ένα περιβάλλον πολύ φιλικό για τις γυναίκες. Και ακριβώς είναι και αυτός ο στόχος αυτού του προγράμματος, για να φτάσουμε και στο breaking the mold, δηλαδή σπάσει το καλούπι, όπου προσπαθούμε να προωθήσουμε μέτρα φιλικά από τις επιχειρήσεις προς τους εργοδοτούμενους, και αυτή τη φορά είναι προς τους άντρες. Αυτή είναι και η διαφορά αυτού του προγράμματος. Δηλαδή δεν προωθούμε θετικά μέτρα δράσης υπέρ των γυναικών, αλλά υπέρ των ανδρών, ώστε να μπορούν ισότιμα να συμμετέχουν, δηλαδή, στην οικογένεια. Ποια είναι αυτά τα μέτρα που προωθείτε? Κοιτάξτε, έχει προηγηθεί μια έρευνα, πρώτα απ' όλα. Εκτός από τις μεγάλες έρευνες, η οποία έχει καταδείξει ότι τα πράγματα φυσικά είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή, σε ένα νέο ζευγάρι, σε μια νέα οικογένεια, ο άντρας ασχολείται πολύ περισσότερο με την οικογένεια του από ό,τι παλιά. Αλλά και εδώ υπάρχει βέβαια μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι ότι σε ερωτήσεις που έχουν γίνει, παραδείγματος χάρη, πόσες ώρες ασχολείστε με το παιδί και την οικογένεια, ένας άντρας απαντά μεταξύ 1 και 2 ώρες την ημέρα, η γυναίκα απαντά 4 με 5 ώρες την ημέρα. Και τις υπόλοιπες βέβαια συμβάλλουν παππούδες, γιαγιάδες κλπ. Εμείς θεωρούμε ότι εάν υιοθετήσουν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εκεί είναι ο στόχος, κάποια θετικά μέτρα, θα μπορούν πρώτα απ' όλα να έχουμε τη μείωση του στερεότυπου, το οποίο λέει ότι η φροντίδα και η οικιακή εργασία δεν συνάδει με την αρενοπότητα.
θεωρώ ότι η φροντίδα δεν έχει να κάνει με το φύλλο. Οι πλήστοι όμως άντρες το βλέπουν έτσι. Είναι κοινοτροπία, ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει, δείτε, αυτά που παίρνουν από τις οικογένειές τους. Οι ανισότητες και οι διακρίσεις είναι βασισμένες πάνω σε νοοτροπίες και προκαταλήψεις και στερεότυπα. Είναι αυτά που προσπαθούμε να χτυπήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα περιβάλλον. Επίσης, οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι εάν ένα παιδί μεγαλώσει σε μια οικογένεια όπου ισότιμα ο πατέρας και η μητέρα μοιράζονται τις δουλειές του σπιτιού, μοιράζονται τη φροντίδα των παιδιών, η διαμόρφωση και η φυσιογνωμία και η προσωπικότητα αυτού του παιδιού θα είναι πολύ διαφορετική από τη φυσιογνωμία των παιδιών που μεγαλώσαμε τότε εμείς στην εποχή μας. Είναι εύκολο, κυρία Αντωνή, όμως να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία και αυτόν τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά? Καθόλου δεν είναι εύκολο. Είναι μια νοοτροπία η οποία είναι ριζωμένη βαθιά στον χρόνο. Υπάρχουν όμως κάποιες πρακτικές, υπάρχουν κάποια μέτρα θετικής δράσης, τα οποία μπορούν να αμβλύνουν αυτή την κατάσταση που έχει ήδη. Να μας αναφέρετε μερικά από αυτά τα μέτρα. Και με ρωτήσατε προηγουμένως για τις επιχειρήσεις. Ποια είναι αυτά τα φιλικά μέτρα στην οικογένεια? Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, είναι μάλλον μία από τις εισηγήσεις που γίνονται μέσα στην έρευνα, είναι ότι ο πατέρας εργοδοτούμενος θα μπορεί να παίρνει από την επιχείρηση του μία ώρα την ημέρα το πρωί. Να πηγαίνει μια ώρα πιο αργά στην εργασία του, ώστε να ασχολείται με την προετοιμασία του παιδιού, είτε για το σχολείο, ή να το παίρνει στο σχολείο ή κλπ. Πράγμα το οποίο γίνεται σε μητέρες όταν είναι στην άδεια μετρότητας. Έχουμε και άδεια πατρότητας τώρα που επιχειρείται για τους Εκείνο που επιχειρούμε είναι η άδεια πατρότητας. Και είναι φυσικά μια δυσμενής διάκριση σε βάρος των ανδρών αυτό, το ότι δεν υπάρχει άδεια πατρότητας, όπως δεν υπάρχει και η σύνταξη χειρίας για τους άντρες. Είναι δυσμενής διάκριση υπέρ των ανδρών. Η Βουλή, έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις στη Βουλή. Η άδεια πατρότητος θεωρώ ότι θα προχωρήσει. Φυσικά δεν θα είναι με τους ίδιους όρους όπως είναι η άδεια μετρότητος. Η άδεια πατρότητος θα αφορά μάλλον 2 εβδομάδες αντί 18 που είναι η μητέρα. Και όσον αφορά τη σύνταξη χειρίας των ανδρών, εκεί υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το οικονομικό θέμα. Αλλά θεωρώ ότι άμεσα και τα δύο θα πρέπει να ψηφιστούν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ποια χώρα είναι όντως οι σκανδιναβικές χώρες εκεί όπου παρουσιάζεται η περισσότερη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων? Είναι ο ορισμός της ισότητας. Έχουν φτάσει εκεί σε άλλο σημείο βέβαια. Τελευταία έχει έρθει μια αποστολή από την Νορβηγία για να μιλήσουμε για θέματα μεταρρυθμίσεων. Και μου είπαν ότι τους απασχολούσε πώς θα εφαρμόσουν την ποσόστοση υπέρ των ανδρών, διότι έχει φτάσει πλέον η κατάσταση των ανδρών να είναι περίπου όπως είναι η κατάσταση των γυναικών στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι περνάει. Μάνα μου τους, ρε. Να μας φάτε σε λιγάκι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Ναι, που μια χαρά, τους έχεις δει. Να σας πω κάτι. Γι' αυτό μην πω τι κάνουμε. Στις επιχειρήσεις, η έρευνα επίσης κατέδειξε, όχι μόνο η δική μας, αλλά και μια τεράστια ευρωπαϊκή έρευνα, η οποία έγινε με την ευκαιρία της ημέρας της γυναίκας στις 8 του Μάρτη του 2017 και παρουσιάστηκε, δείχνει ότι η ευημερία της Ευρώπης, η οικονομική ευημερία της Ευρώπης, ασχολείται από το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και την ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Μάλιστα. Κάτι που ήξερε ο Κιβάνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε, φίλες και φίλοι, στη Λεμεσό και στην Έρικα Καβάζη. Έρικα μου, καλή σου ημέρα. Καλή σου ημέρα, Έρικα. Καλή σας μέρα από τη Λεμεσό. Δεν σταματά, φαίνεται να απασχολεί την αστυνομία. Ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκει τα ξημερώματα του Σαββάτου στο φοβερό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 νεαροί. Θα πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, χθες βράδυ, 23χρονος ο φίλος του 25χρονου, ο οποίος θέλει υποκράτηση για άλλη υπόθεση, υπόθεση ξυλοδαρμού, η οποία φαίνεται να εκτυλίχθηκε μερικές ώρες πριν το θανατηφόρο δυστύχημα ενός οδηγού ταξιτή. Ενώ τελεί υποκράτηση, φίλος του τον επισκέφθηκε στα αστυνομικά κρατητήρια της διεύθυνσης Λεμεσού με σκοπό να του επιδώσει φαγητό σύμφωνα με την αστυνομία. Ανάμεσα σε αυτό το φαγητό, όπως μας ανέφεραν, υπήρξαν ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα μέσα σε συσκευασία από πατατάκια, τα λεγόμενα chips. Ο 23χρονος είχε
περί Ελλάδας και ποσότητα, μικρή ποσότητα κάναβης για να με την μεταφέρει εντός των κρατητηρίων για να την παραδώσει στον 25χρονο ο οποίος τελεί υποκράτηση. Φυσικά κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά και ο 23χρονος συνελήφθη για αυτόφορο αντίκειμα. Μάλιστα. Έρικα, όταν μετά το φοβερό αυτό τροχαίο έγινε ναρκοτέστ στον οδηγό, γιατί είπαμε για αλκοόλ, ήταν λίγο πάνω. Για ναρκωτικά ανιχνεύεται μέσω του αίματος, τι γίνεται? Παναγιώτη, αυτό που μας ελέγχθηκε από την τροχιά ήταν ότι τα μέλη της τροχιάς Λεμεσού, αφού εντόπισαν μετά από πάροδο κάποιας ώρας τον 25χρονο να νοσηλεύεται στην ιδιωτική κλινική, αφού ιδιωτικό ασθενοφόρο τον παρέλαβε, και στην αρχή τα μέλη της αστυνομίας δεν ήξεραν, δεν είχαν ενημέρωση για το πού μεταφέρθηκε ο 25χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου αυτοκινήτου. Στη συνέχεια εντοπίστηκε, τα μέλη της αστυνομίας μετέβησαν επί τόπου, του έγινε έλεγχος αλκοόλης με 32 μίλιγκραμ αντί 22 που είναι το επιτρεπόμενο όριο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία είχαν ληφθεί και δείγματα από αίμα για να σταλούν για εξετάσεις. Εκεί θα έχει το ενδιαφέρον στα αποτελέσματα. Ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Να πούμε μια και με Παναγιώτη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, να πούμε ότι σήμερα γράφεται και ο τραγικός επίκος για τα τρία παλικάρια. Η κηδεία τους θα γίνει στις 3 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο στα Πολεμή. Ο Θεός να δίνει δύναμη στους δικούς τους. Πόσο κρίμα. Σε ευχαριστούμε, Ερικά μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Θα πάμε σε μια πολύ ωραία έκθεση, την έκθεση φωτογραφίας Memento Mori από τον Στέφανο Κουρατζή, φωτοειδησιογράφο. Καλή σου μέρα. Τον Στέφανο τον ξέρεις. Τον Στέφανο, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Τον βλέπω στο Φιλελεύθερο. Αλλά δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ. Δεν είχε τύχει. Γνωριζόμαστε. Εγώ τον έβλεπα αλλού, στο ναι. Δία. Πολλά χρόνια. Ο Στέφανος είναι παντού. Κάπου τον είδαμε. Καλημέρα, Στέφανε, καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, χρόνια στο επάγγελμα. Πριν πάμε στην έκθεση, να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που σε γοητεύει στο επάγγελμά σου. Ποιο είναι αυτό το κλικ που θα σε τραβήξει, τι είναι αυτό που θα τραβήξει τη ματιά σου για να πατήσεις το κουμπί. Και Παναγιώτη, αν με επιτρέπεις να πούμε στον κόσμο φωτοειδησιογράφος, τι εννοούμε, δηλαδή τι φωτογραφίες βγάζεις, ειδήσεις. Υπάρχουν, η δουλειά μου έχει δύο όψεις. Έχει το καθαρά επαγγελματικό κομμάτι, προσδιορίζει και την ταυτότητά μου. Το οποίο είναι το ρεπορτάζ, το καθημερινό, η κάλυψη των ειδήσεων, προεδρικό βουλίο, όλα αυτά που ξέρουμε δρόμους. Και μετά υπάρχει και το άλλο το κομμάτι, όπου εκεί είμαι τελείως απελευθερωμένος και σπάνε οι κανόνες επί τούτου. Μάλιστα. Και αυτό που σου είπε ο Παναγιώτης τώρα, το κλικ. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Εξαρτάται τα στοιχεία που συνθέτουν ένα κάδρο. Τι σου δίνει εκείνη τη στιγμή ο τόπος ή τι είσαι προετοιμασμένος και θέλεις να δεις. Στέφανε, φωτοειδησιογράφος, αποτυπώνεις την επικαιρότητα. Μου φαντάζει πολύ πιο δύσκολο από οποιαδήποτε άλλη φωτογραφία το να αποτυπώσεις την στιγμή εκείνη που θα μεταφέρεις την είδηση μέσα από μία φωτογραφία, το κλικ. Το είδηση από είδηση και το πώς το εκλαμβάνει ο καθένας τελείως διαφορετικό από τον άλλον. Μπορεί η είδηση, παράδειγμα, να είναι την ώρα που ακουμπάνε δύο πράγματα. Όμως μπορεί να είναι και ένα χιλιόστο πριν να ακουμπήσουν η κίνηση μέσα σε αυτό. Είναι και μετά ο θεατής τι θέλει να δει. Εγώ θα σου δείξω αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ως αντιπραγματικότητα εκείνη τη στιγμή. Γιατί είσαι από μια άλλη οπτική γωνία, δεν θα το βλέπεις το ίδιο πράγμα. Ναι. Η φωτογραφία, παύλα, είδηση που σε έχει σοκάρει μέχρι στιγμής, που είπες και εσύ βλέποντας τη δική σου φωτογραφία, τι είδηση είναι αυτή που σου έμεινε έτσι έντονα στο μυαλό? Δεν έχει να κάνει τόσο με σοκ, όσο με το ότι κάποια στιγμή πριν από χρόνια, στο Ντίμο Μακεδονίτη σας, ένας τυφλός πατέρας πήγε να ακουμπήσει την πορσελάνη φωτογραφία πάνω στο σταυρό. Και ήταν τυφλός και λες, τι θα ακουμπήσει. Εκεί πάγωσα. Για κλάσματα πάγωσα, αλλά συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι η τραγικότητα και τη στιγμή. Και όλο αυτό που ζούμε τόσα χρόνια στην Κύπρο, έτσι. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Ενώ εμείς βλέπουμε τώρα φωτογραφίες ασπρόμαυρες από την έκθεση. Πες μας για το θέμα, πες μας για την έκθεση. Το θέμα είναι τα ορυχεία της Κύπρου. Μέσα από μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και ματιά, γιατί πολύ απλά ενώ ξέρουμε ότι το όνομα της Κύπρου προέρχεται από τον Χαλκό, το αλλητικό της όνομα, τείνουμε να ξεχνάμε τους δεσμούς μας με το παρελθόν. Και για κάποιο λόγο έχουμε στρέψει το βλέμμα μας αλλού και ξεχάσαμε. Πολύ απλά. Ξεχάσαμε τους παππούδες μας που ίσως δουλέψαν εκεί, τους θείους, όλους αυτούς. Και λες, υπάρχουν,
Αυτά τα στοιχεία έχουν μείνει πίσω. Και αυτοί που φαίνονται σήμερα, κάποια στιγμή θα φύγουν και εκείνοι. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε έτσι απλά. Πώς σου ήρθε, Στέφανη, η ιδέα αυτή να αποτυπώσει στα αρχεία της Κύπρου και ποια μέρη επισκέφθηκες, πού τα βρήκες, μέσα από την έρευνα που έκανες κτλ. Και βλέπουμε τις φωτογραφίες. Πάντα μου άρεσαν τα ορυχεία για κάποιο λόγο. Κάποια στιγμή δόθηκε η ευκαιρία και επισκέφθηκα ένα από αυτά. Είσαι σκοτεινός τύπος. Μέσα στο φως και στη σκιά είναι η ισορροπία συνέχεια. Και συνειδητοποίησα ότι ό,τι έβλεπα από ορυχεία ήταν απλά καταγραφή. Ένα κλικ, παράδειγμα, το κτίριο ή το λατομείο για καθαρά σκοπούς αρχείου. Και λες από εκεί μετά, τι άλλο υπάρχει πίσω και πέρα από αυτό. Ποιες δομές, ποια ιστορία, πώς εξελίσσεται και γιατί εξελίσσεται έτσι. Βλέποντας δηλαδή εγώ την έκθεση αυτή, την κάθε φωτογραφία που τις παρατηρούμε και τώρα, τι θα πάρω, τι θα καταλάβω, τι θα μου δώσει αυτή η φωτογραφία. Θα θυμηθείς τους δεσμούς που έχεις. Αυτό είναι το πιο βασικό. Το παρελθόν σου με το σήμερα. Που είναι όμως και το αύριο κάποια στιγμή, γιατί η οικονομία της Κύπρου έχει στηριχτεί στα μεταλλεία. Και η ιστορία ολόκληρη. Δεν μπορούμε να τη ξεχάσουμε. Μάλιστα. Τι θα σου άρεσε, αν σου δώσουμε, ας πούμε, ένα μήνα ελεύθερο, ναι. Πήγαινε και τράβα αυτό που θέλεις, κυνήγα αυτό που αγαπάς, αυτό που θα σου γεμίσει το κάδρο σου. Τι θα ήταν αυτό? Τα πάντα γεμίζουν το κάδρο. Τα πάντα. Τι θα ήταν αυτό που θα κυνήγαγες εσύ? Ένα μήνα στον Αμαζόνιο με μια φυλή. Δύο μηχανές πάνω μου και τέλος. Μια φυλή, είπες. Φυλή. Φιλί, γιατί φιλί. Φιλί. Και να γίνει καταγραφή ουσιαστική και από μέσα. Έχεις κάνει κάτι τόσο παράτολμο μέχρι στιγμή στην καριέρα σου? Έχω καλύψει κάνα δύο εμπόλεμες ζώνες, τέτοια πράγματα. Έχω βρεθεί Γάζα, πολύ έχω βρεθεί στο Λίβανο το 6 όταν βομβαρδίζανε την Βηρυτό, εκείνη τη στιγμή ήμουνα μέσα. Πώς ένιωθες, μετέφερε μας λίγο. Ακούμε εμπόλεμη ζώνη, αλλά άλλο να το ζεις. Ναι, άλλο το βιντεοπαιχνίδι και οι ταινίες που βλέπουμε, και άλλο να είσαι μέσα. Εκεί πέρα σε προστατεύει ή θεωρείς ότι σε προστατεύει η μηχανή που σηκώνεις μπροστά σου. Ως την αισθηματική ασπίδα. Αλλά γυρνώντας πίσω μετά, ξαναβλέποντας, βιώνοντας, μυρίζοντας ξανά αυτό που πέρασες, τότε αρχίζουν και έχουμε διάφορα θέματα. Μάλιστα. Στο πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου. Στο πολιτιστικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που τέλεσε τα εγγένεια και ο Πρίτανης ο κύριος Γουλιάμος. Μέχρι πότε η έκθεση? Η έκθεση είναι μέχρι τις 4 του Ιούνιου και θα είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ωραία. Οπότε είναι ανοιχτή στο κοινό. Είναι η πρώτη σου έκθεση? Όχι. Η πρώτη ατομική. Η πρώτη ατομική. Και ήθελα αυτό το θέμα. Και το οποίο βέβαια το διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Μάλιστα. Και με μέντο μόρι να πούμε ότι σημαίνει να θυμάμαι ότι είσαι θνητός. Ναι, γιατί όλα έχουν μια θνησιμότητα κάποια στιγμή. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, ακόμα και κάποιοι άνθρωποι που φαίνονται στις φωτογραφίες μου θα φύγουν. Θα μείνει η εικόνα τους πίσω. Σωστό είναι, είναι αυτό που μένει. Έχεις δίκιο. Στέφανη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά ταξίδι, καλά κλικς. Καλά κλικς. Πάμε φίλες και φίλοι, σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Γι' αυτό σκέψου θετικά και χαμογελά. Σκέψου θετικά και χαμογελά. Αυτά, φτιάχνουμε τα χαρτιά μας εμείς εδώ. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχηθούμε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε στους δρόμους. Καλή συνέχεια, φιλάκια πολλά. Να είστε καλά και θα τα πούμε ξανά αύριο εδώ. Γεια σας. You could